Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Εδώ ζωντανά από το Λευσης Ράδιο έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Πολιτικού Φορέα του Εθνούς Ελλήνων Συνέλευσης, Αρτέμη Σόρα. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σε όλους τους συνελληνές μου, τους πολεμιστές μου, τους Έλληνες πολίτες. Έλληνες πολίτες, αδέρφια μου. Ήρθε ο Σεπτέμβρης, είναι φορτωμένος με τα σχέδιά του, αλλά και με τα δικά μας. Είναι η πρώτη φορά μετά τις διακοπές σας, γιατί όπως και να έχει, σε ό,τι κατάσταση και να είναι, και να είναι οι Έλληνες, τις διακοπές τους δεν τις χαλάνε, και τον Αύγουστο που είναι και ο 13ος μήνας τον αξιοποιούν με το δυνατότερο τρόπο για τις διακοπές τους. Αυτό το είδαμε βέβαια και από τον Ιούλιο ιδιαίτερα, όταν ήταν και οι εκλογές. Τελευταία μας συνάντηση τηλεφωνική με όλους σας ήταν τον Αύγουστο, όταν ανακοινώθηκαν το Συμβούλιο των 36. Από τότε ως τώρα περιμένουμε να μαζευτείτε όλοι οι συνέλληνες στα γραφεία για να ανακοινώσουμε τις λειτουργικές δράσεις, τη συσπήρωσή μας, την κάθαρσή μας άμα το θέλετε, γιατί ήρθε και ο καιρός μετά από πάρα πολλά χρόνια να καθαρίσουμε και τον οίκο μας. Ωστόσο, πάρα πολλοί συνέλληνες, Έλληνες πολίτες, να αντιληφθούν τον οίκο τους, γιατί είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος ξεχνάει, και ιδιαίτερα οι Έλληνες άνθρωποι, έτσι όπως τους έχουν κάνει, ενώ δεν ποτέ να ξεχνάνε. Άλλωστε, αν έχετε δει και στον όρκο, έχω βάλει ότι μία φορά το χρόνο, επειδή οι άνθρωποι ξεχνούν, θα πρέπει να κάνουν ενθύμηση του όρκου. Και το πρόβλημα είναι ότι κανένας σας δεν έχετε μπει σε όλες σας τις ενθυμίσεις. Προσπαθείτε κάποιοι να μπείτε. Σίγουρα έχετε μπει ένα μεγάλος αριθμός Ελλήνων πολιτών και συνελλήνων, όμως δεν έχετε μπει σε όλες. Καλά, μερικοί δεν έχουν μπει καθόλου. Αυτό πρέπει να συμβεί, να θυμηθούμε από την αρχή που ανοίξαμε τον Πολιτικό Φορέα, αλλά και από την αρχή που έχω έρθει για όλη αυτή την τεράστια δράση και το έργο της απελευθέρωσης. Πολλοί έχετε ξεχάσει, και οι νεότεροι, άμα το θέλετε, δεν έχουν ενημερωθεί από τους παλαιότερους. Ίσως γιατί οι παλαιότεροι, οι αρκετοί παλαιότεροι, δεν αντιλήφθηκαν ή έκαναν ό,τι κατάλαβαν και δεν πήγαν στον πυρήνα της ουσίας αυτού του τεράστιου αγώνα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τις συνθήκες, μετά από την εκλογική διαδικασία και μετά από τον τεράστιο αγώνα που έχουμε αρκετά έτη στον αγώνα, αλλά τα γραφεία μας είναι γύρω στα 2,5 χρόνια, ήρθε η ώρα να αναδιοργανώσουμε τα γραφεία και να ξαναβάλουμε πάλι τις βάσεις στη σωστή τους θέση. Όπου πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτός ο αγώνας ξεκίνησε για την ένωσή μας. Κάποτε μαζεύτηκαν 2.600.000 αναφορές με υπογραφές Ελλήνων πολιτών. Ήταν πολύ παλιά τότε, δεν υπήρχε η ΕΣΥ. Βέβαια ήταν μια απλή υπογραφή, μια δήλωση που δήλωνε όχι την κυριαρχία αλλά τη συμμετοχή του στα 600. Φτάσαμε λοιπόν να είμαστε πολιτικός φορέας με τεράστιες μάχες και με τεράστιο πόλεμο, με αντίξωες συνθήκες, μέσα σε όλο το αποστατικό περιβάλλον της εικονικής πραγματικότητας που βιώνουμε όλοι. Έτσι έπρεπε να δούμε όχι μόνο με απλά παλαμάκια, αλλά όχι και πάμε ναι, να ενωθούμε, ούτε παλαμάκια για την Ελλαδάρα μας, όπως συνήθως γίνεται, αλλά έπρεπε να πάμε στη βάση, στην ουσία, στον πυρήνα, να ενωθούμε για την πραγματική Ελλήνων πολιτεία, που κανείς δεν ήξερε ούτε εκεί έξω τι είναι ο πολίτης, αλλά ούτε τι είναι η πολιτεία. Όλοι νομίζατε ότι η πολιτεία είναι το χωριό, η πόλη, τα κτίρια. Αυτό νομίζατε ότι είναι η πολιτεία. Δεν είναι αυτή η πολιτεία. Όλοι ανέφεραν για δημοκρατία. Τελικά, μια σαλιασμένη λέξη με πολύ αίμα και με σκλάβωση. Αλλά δεν ξέρατε τι λέτε, άρα μπήκαμε στη διαδικασία να δούμε τη δημοκρατία. Συστήθηκαν και συσπηρώθηκαν πάρα πολλά πράγματα με πόλεμο, με απειλές,
με απειλές κατά της ζωής μου, με δύο δολοφονικές απόπειρες και άλλους που δεν τις χαίρεται και τις συμβόλαια. Να μας έχουν σπάσει 200 τόσα γραφεία στην αρχή, μας πέγανε πιο λίγα. Να μας κυνηγούν όλοι, λες και λέγαμε κανένα ψεύδος. Να λες όλες τις αποδεδειγμένες αλήθειες και να σε πολεμούν όλοι καλά οι απέναντι. Καλά οι εχθροί σου, μα ήδη σου οι συνέλληνες, μα ήδη οι άνθρωποι, μα ήδη οι πολίτες. Ναι, βλέπετε τελικά που η αποστασία είναι μέσα μας και δεν είναι έξω μας. Και όταν ψάχνετε έναν από αυτά, είναι καλό να κοιτάξετε μέσα σας. Μην κοιτάξετε γύρω σας, ότι είναι αυτός. Διότι θα έρθει ο αποστάτης με μια άλλη φορεσιά, τον οποίο θα τον δείτε. Βλέπετε τελικά που η αποστασία είναι μέσα μας και η διαδικασία που δεν κατάλαβαν είναι μέσα μας. Άρα εμείς πρέπει να καταλάβουμε για να προχωρήσουμε. Στην πορεία έγιναν πάρα πολλές δημόσιες. Έγιναν προδοσίες, τις οποίες έπρεπε να βλέπετε και την προδοσία από που έρχεται, από ένα προδοτικό τεράστιο περιβάλλον, με ορθάνιστες τις πόρτες της Αιγίνων Συνέλευσης, όπου ο καθένας μπορούσε να μπει και να σου χτυπήσει την πλάτη, να σε χαιρετήσει και να σου πει «Γεια σου, και εγώ συνέλευσα, είμαι μαζί σας». Είναι μόνο η Αιγίνων Συνέλευση που έχει αυτό το προνόμιο, να ανοίξει την πόρτα της σε όλους, να καταλάβει, να είναι ανοιχτή, να δεχτεί, να αγκαλιάσει και να βάλει στην ολότητά της κάθε Έλληνα άνθρωπο. Το ζήτημα είναι αυτός αν έχει αντιληφθεί ότι είναι Έλληνα άνθρωπος. Έτσι δημιουργούσαμε συνεχώς γραφεία προς τα επάνω, συνεχώς πολεμώντας, υποστηρίζαμε. Βγήκαν πάρα πολλά όπλα στην πορεία, τα οποία οργανωθήκαν πάρα πολύ καιρό πίσω για να εκδηλωθούν και να τα παραλάβει ο κόσμος. Σήμερα έχετε μια αποθήκη, άμα το θέλετε, ένα θησαυροφυλάκιο με όπλα που πολιτικά δεν τα χρησιμοποιείτε. Ασχολείστε με ψημερίες, ασχολείστε με γενιότητες και με παλαιοκομματισμούς ή τακτικές του καθεστώτος. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι ένας σκληροπυρηνικός, αν το θέλετε, ανθρωποκεντρικός οργανισμός στην καθαρή φυσιολογία του ανθρώπου. Αυτό έπρεπε να το καταλάβετε. Μέσα από τα χρόνια όμως, όπως ανοίγαμε τα γραφεία και το ένα άνοιγε το άλλο, και ενδεχομένως πολλά γραφεία, όχι πολλά, λίγα, αλλά είναι αρκετά, ανοίχτηκαν με σκοπιμότητα για να μην χάσει κάποιο αυτό το κινητό του. Πάρα πολλοί άνθρωποι ήρθαν στον αγώνα μας για να μην χάσουν το σπίτι τους ή να κερδίσουν χρόνο να το χάσουν αργότερα ή να μην το χάσουν καθόλου. Δεν κατάλαβαν ποτέ το σύνθημα το τεράστιο, η ένωση όλων. Όπως το είπα από την αρχή, ότι τα 600 δισεκατομμύρια μπήκαν στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία που σημαίνει όλοι. Άρα πρέπει να περιμένεις να ανέβουν όλοι. Να έρθει και ο τελευταίος. Εκτός και αν δεν είναι ο τελευταίος ή δεν είναι καν άνθρωπος, δεν είναι δικός σου. Αυτό το μήνυμα ήταν από την αρχή. Στην πορεία δεν είχαμε από την αρχή το εξώδικο. Αν θυμάστε κάποιοι, το εξώδικο. Εν τω μεταξύ, η λέξη εξώδικο αυτή τη στιγμή σταματάει να υπάρχει από καμία λεκτική κανενός δικού μου συνέλληνα. Οι συνέλληνες δεν θα ξαναπείτε τη λέξη εξώδικο. Η λέξη εξώδικο αυτή τη στιγμή είναι τιμωρημένη έτσι όπως την έχετε φέρει ή έτσι όπως την έχουν κάνει, άμα το θέλετε. Είναι δυνατόν να λέτε αυτό το τεράστιο έγγραφο, το οποίο είναι υπογραφή. Διαβάστε οποιοδήποτε έγγραφο που στέλνουμε στους δήμους, στην εφορία, στα ταμεία, στις τράπεζες, δεν γράφει απάνω τη λέξη εξώδικο. Γιατί ρε διάολοι εσείς το λέτε εξώδικο? Αυτό είναι ένα τεράστιο έγγραφο και είναι η αποδοχή που αποδέχεσαι με υπογραφή σου ότι είσαι έγινε αυτόχθονη ηθαγενής και ξεκινάει το έγγραφο επάνω με διαδικασία να ξεχρεωθεί πρώτα η χώρα σου. Άρα αυτό είναι το συλλογικό. Και έπειτα να ξεχρεώσεις στο προσωπικό σου αφημί οτιδήποτε. Είναι δυνατόν να είσαι μέσα στα γραφεία να δημιουργείς το έγγραφο και επειδή πρέπει να το στείλεις με πιστοποίηση υπογραφής. Η πιστοποίηση της υπογραφής γίνεται με δικαστικό επιμελητή στην Ελλάδα. Δεν γίνεται άλλο. Στην Αμερική δηλαδή, αν θες να πιστοποιήσεις ένα έγγραφο, δεν το πας με εξώδικο. Το πας με την DBS, το πας με τη μεταφορική, υπογράφει ότι το παρέλαβε και αυτό ισχύει ότι έχει λάβει γνώση. Σήμερα για να λάβει γνώση ο Υπουργός Οικονομικών, κάνεις εξώδικο. Ωραία, πήγαινε το μόνο σου να πάρεις πρωτόκολλο. Άρα γίνεται να μου λες εξώδικο και να νομίζετε ότι αυτό το εξώδικο είναι και δίκη, είναι και απόφαση μαζί. Είναι δυνατόν να πας να ξεχρεώνεις το σπίτι σου, αλλά δεν έχεις έρθει για τον οίκο σου, δεν έχεις καταλάβει ότι είσαι μέλος. Δεν καταλάβες ποτέ τι είναι το μέλος.
Είναι δεδομένο ότι δεν έχεις καταλάβει τι είναι το μέλλον. Είναι δεδομένο και πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι είστε πρώτα μέλη άξια και μετά έχετε αξιωματικές θέσεις. Γίνεσαι πρόεδρος, γίνεσαι σύμβουλος, γίνεσαι ταμείας, γίνεσαι γενικός γραμματέας, παίρνεις θέση σε περιφέρεια ή οποιαδήποτε διορισμό χρειάζεσαι για τον οργανισμό σου. Μα όλα είστε μέλη. Κάποια μέλη έχουν χαθεί και δεν ξέρουν τι είναι. Τώρα λοιπόν πρέπει να ξαναπάμε στην αναδιοργάνωση. Γιατί σίγουρα χάσαμε την αρχή. Και είναι δεδομένο ότι πρέπει να το κάνουμε για να συνεχίσουμε για τις δικές μας μέρες, στις δικές μας εκλογές, στη δικιά μας Ελλήνων πολιτεία. Για τη δική μας ιστορία που τη γράφουμε με πραγματικά γράμματα. Σε μια τεράστια σελίδα όπου μόνο η Ελλήνων συνέλευση και ο Αρτέμις Όρας και οι συνέλληνες του έχουν μια τεράστια ιστορία. Ακόμα και η ιστορία που σε βρίζουν γύρω στα 17.000 βίντεο και τόσες χιλιάδες site είναι μια ιστορία. Αυτά που εσύ λες με χιλιάδες εκπομπές που έχουν γίνει με τεράστιες αλήθειες και με ένα γνωσιακό 100.000 σελίδων είναι μόνο στην Ελλήνων Συνέλευση. Πολιτικό καθαρά, μητρό, έχει μόνο η Ελλήνων Συνέλευση. Φτάσανε να βάλουν την αλήθεια στη φυλακή και να δημιουργήσουν ψεύτικες κατηγορίες με κλιματική οργάνωση στον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης για τις πολιτικές του θέσεις και για τις αλήθειες που εκπέμπει. Άρα, ο μοναδικός πολιτικός φορέας με τεράστια ιστορία πολιτική στη χώρα σου είσαι εσύ. Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ήταν δύο μηνών ήταν επαναστάτης. Μόνο και μόνο για να έχει μια γεύση της επανάστασης. Κάτι να έχει το μητρό του, ότι είναι ενεργό. Εσείς είστε μόνο ενέργεια και μια ενεργειακή πολιτική. Την οποία κάποιοι εκεί έξω, μικροί, φεδροί, λιψοβαροί, ακόμα και αλαφοίσκιοι, δεν το αντιλαμβάνονται τα βλαμμένα. Δεν πειράζει, είναι ακόμα κινησμένα. Απ' τη μία, όταν προχωρήσουμε το πέρας σε αποστασίες, δεν μπορεί ο πυρήνας της Ελλήνων Συνέλευσης να τα δέχεται ως μέλη και να υπάρχει μέλος δικός μας, το οποίο να γράφει ή να λέει ότι θέλει, πέραν της διαδικασίας του οίκου του μέλους που ανήκει. Δεν μπορεί να γίνει. Θέλω να πω λοιπόν στους Έλληνες μου ότι ήρθε η ώρα να αναθυμηθούμε κι εμείς και το στόχο και το σκοπό αλλά και τα τεράστια που συμβαίνουν στην Ελληνική Συνέλευση. Άρα εμείς δεν ξεκινήσαμε με το εξώδικο. Ξεκινήσαμε πολύ πιο πίσω με τεράστιες δράσεις, οργανώσεις, ομιλίες. Γίνανε τόσο μοναδικές ομιλίες πολίτευνες που ούτε πολιτικοί αρχηγοί δεν έχουν κάνει ποτέ για να πάρουν κυβέρνηση. Δεν θα εξηγήσω τώρα τις εκλογές, θα υπάρξει άλλη εκπομπή εφόσον καταλάβετε αυτό. Ένα-ένα λοιπόν. Η λέξη εξώδικο φεύγει από το λεξιλογιό μας. Δεν μας ενδιαφέρει και δεν ενδιαφέρει την Ελλήνων Συνέλευση το προσωπικό, ο προσωπικός δανεισμός, το σπίτι, το κτίριο του καθενός. Είναι συλλογικός οργανισμός και ενδιαφέρει πρώτα την Ελλάδα. Πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι ήρθα για όλη την Ελλάδα. Δεν ήρθα να εξυπηρετήσω μερικούς ανθρώπους. Δεν ήρθα να νομίσουν οι άλλοι ότι επειδή φωνάζετε σε 5, 10, 20, 200, 400 γραφεία είστε έτοιμοι για εθνοσυνέλευση. Ακούστηκαν πολλές γελίες φωνές και έπεσαν και λόγια τα οποία αντιλαμβάνεσαι από αυτά ότι οι άνθρωποι εκεί έξω δεν έχουν καταλάβει. Ίσως κατάλαβαν ότι αν φωνάξουν 10 άτομα σε γραφείο θα κάνουν εθνοσυνέλευση. Δεν καταλαβαίνεις ανθρωπέ μου ότι η εθνοσυνέλευση συμβαίνει με το 51 και άλλο. Του πραγματικού που σου στουκούχει, του ψεύτικου που έχουν δώσει παντού και δημιουργούν εκλογές τα τελευταία 30 χρόνια με τα ίδια νούμερα. Δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει η αδερφέ μου εθνοσυνέλευση. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι η εθνοσυνέλευση έχει κάλπη. Γιατί καλείσαι να ψηφίσεις με το όνομά σου πια. Αλλά σε μια κάλπη, δηλαδή σε ένα κάλπη, όχι σε κάλπη αυτή, ψηφίζεις αλλά πας σε εκλογική διαδικασία. Άρα έχει εκλογική διαδικασία η εθνοσυνέλευση. Δεν λες εσύ ρευλαμένο αυτό συνέλευση. Και αυτό γίνεται. Δεν ξέρω λοιπόν τι αντιλήψεις υπάρχουν εκεί έξω και δεν τους αφήνουν να ονειωθούν τους ανθρώπους και δει τους δικούς μου, αν θεωρείτε δικούς μου, γιατί όλοι δικοί μου είστε. Μέχρι να πάρετε μια θέση απέναντι από μένα. Άρα λοιπόν υπήρχαν πολλές φωνές, υπήρχαν και πολλά μυαλά, τα οποία δεν είχαν καταλάβει. Νόμιζαν ότι η εθνοσυνέλευση είναι χαχαχά, παίρνουν πέντε σημαίες. Ωραία, είμαστε δυνατοί, είμαστε 40, 50, 100, 200, 300 και κάνουμε συνέλευση. Δεν γίνεται πουλάκι μου. Δεν γίνεται λεβέντι μου, το έχουμε πει. Άρα θα πρέπει να πας σε εκλογική διαδικασία πάνω από το 51. Και όταν έχεις μια δύναμη 51, 50, 60% του ελληνικού πληθυσμού, σωστά.
και υπάρχει μια πραγματική οργανωμένη διαδικασία με όλα τα κλιμάκια της, τότε μπορείς να εκτελέσεις μια συνέλευση που εδώ θα σε πολεμήσει το καθεστώς. Εγώ δεν είπα να πας κάτι Γιάννης και να μαζευτείτε όλοι, θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα και οι ασφαλιστικές δικλείδες για να μην γίνει οποιαδήποτε ζημιά. Για το καθεστώς είναι έτοιμο. Από το να σε σκοτώσει, από το να σε ανακυλάξει, από το να σε λιώσει, να σε πατήσει, να σε αφανίσει. Άρα υπάρχουν και δικλείδες που πρέπει να προσέχουμε και είμαστε υπεύθυνοι αν το θέλετε. Και για το λιγό συνολό μας, γιατί είμαστε το ίδιο. Και έφτασε η ώρα να καταλάβετε και η ελευθερία ποια είναι, αλλά και τι σημαίνει να είσαι σύνολο. Γιατί μόνο αυτό είσαι. Αν αποκοπείς από το σύνολό σου, δεν υπάρχεις. Αυτά υπογεγραμμένα, σφραγισμένα, με την ολότητα της αποκλειστικής διαδικασίας. Άρα, η πρώτη κίνηση που πραγματικά ουσιαστικά σφραγίσεται και χαράζεται τώρα στα κείμενά μας, το κάναμε ήδη το 12. Να ενώσουμε το σύνολο. Και κάθε φορά που το σύνολο ενωνόταν ή προσπαθούσε να ενωθεί, συνεχώς είχες προδοσίες. Μα θα έχεις προδοσίες μέχρι το τέλος, ακόμα και όταν κερδίσεις. Άρα με αυτές πρέπει να μάθεις να ζεις. Δεν θα βρίζεις τις προδοσίες, αλλά θα τις αντιμετωπίσεις. Η προδοσία δεν μπορεί να την κόψεις με τίποτα. Στο τέλος της γραφής πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι για να κόψω μια προδοσία, το ίδιο που κάνω εγώ πρέπει να κάνετε κι εσείς. Πρέπει να βγείτε από τη μεγαλοπρέπειά σας. Αν βγεις από τη μεγαλοπρέπειά σου, δεν είσαι αυτός που είσαι. Βλέπεις επιρρεπή άτομα τα οποία είναι γελία και βλέπεις ακριβώς μέχρι που θα πάνε. Ξέρεις τι θέλουν να κάνουν. Θα αφήνεις όμως για τον ολόκληρο το, για όλο το στόχο και το σκοπό, αλλά και για το κοινό σου όμως το θέλεις, για να δουν. Αν βγω εγώ λοιπόν τώρα και πω, εσύ Πέτρο φεύγεις θα με προδώσεις, εσύ Κίτσα φύγε θα με προδώσεις, εσύ Κίτσου φύγε θα με προδώσεις, μα φαίνονται συμπεριφορές. Αν βγω λοιπόν εγώ με έναν τρόπο και αρχίσω και τα κόβω γιατί θα με προδώσουν, φυσικά θα πέσετε όλοι εναντίον και θα μου πείτε ότι αυτό είναι άδικο και κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος? Άρα περιμένω να ξεσπάσει κάθε προδοσία. Οι προδοσίες έχουν πολλούς τρόπους, πολλά πρόσωπα και εκτελούνται με κρυφά τηλέφωνα, εκτελούνται με κρυφά πηγαδάκια, ή ο άλλος βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Ο άλλος έρχεται στα γραφεία μας για ιδίων όφελος, ο άλλος πουλάει φάρμακα, αυτά που τα λέω σημειώστε εδώ γιατί στην επόμενη εκπομπή θα καυτηριαστούν. Ο άλλος πουλάει φάρμακα για καρκίνους και οικονομάει και κάνει μεροκάματα τους συνέλληνές μου και μου το παίζει συνέλληνες και πάει και σε επικλήσεις και κοιτάτε με τι καλός συνέλληνας που είμαι, όσο ζώα είναι εκεί έξω. Ο άλλος πουλάει φυτικά, ο άλλος πουλάει βότανα, ο άλλος πουλάει χασέλο, ο άλλος πουλάει τα κέρατά του, ο άλλος πουλάει να μην αρχίσω, ο άλλος πουλάει συναλλαγματικές και λέει ελάτε να κάνουμε ένα γραμμάτιο, αυτό λέγεται χρηματόγραφο και το κάνουμε έτσι και αυτό. Ο άλλος μπαίνει με στα γραφεία μου ή άλλοι ή οποιοδήποτε, έλα να σας δείξω κάτι άλλο και έχουμε κάτι κόκκινο στη λούση και αυτό ξεχρεώνεται και θα κάνουμε εγώ. Ό,τι παλαπίπα, ό,τι γελιότητα, όποιος πούστης θέλει πάει στα γραφεία μου και πουλάει ό,τι γουστάρει. Και στέκονται τα δικά μου τα μαλακισμένα μέσα στα δικά μου τα γραφεία, μην γνωρίζοντας τι είναι το μέλλον, μην γνωρίζοντας τα καταστατικά, μην γνωρίζοντας τους κανονισμούς, μην γνωρίζοντας όλο αυτό το ιερό αγώνα και βλέπουμε τα γραφεία μας ή τους συνέλληνές μας να γίνονται οι πολιτές ή οι δούλοι αυτονών. Λες και δεν έχουμε καταστατικό, λες και δεν ξέρει κανείς τι είναι αυτό το γραφείο, γιατί άνοιξε, πώς άνοιξε, πώς ήρθαμε εδώ, τι πολεμάμε. Εάν αυτό το αντιλαμβάνεστε, θα αντιληφθείτε τι ακριβώς λέω. Για όλες αυτές τις συμπεριφορές. Η άλλη, ξέρω εγώ, έχει λαλήσει τα χαράγματά της. Σαφώς υπάρχουν πάρα πολλά χαράγματα τα οποία είναι μέσα σας. Γι' αυτό βλέπεις κάποιους συνέλληνες και λαλάει. Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Λαλάει. Λες δεν μπορεί ρε παιδί μου. Αφού ήταν μαζί μας, ήξερε τι ήθελε, ήξερε που πάει. Τελικά ήξερε. Δεν βγαίνει μια μέρα και λέει γεια σας. Δεν ξέρω τι μου λέτε παιδιά, εγώ γεια. Και αντιστρέφεται. Πού? Στον οίκο του. Πού? Στο στόχο και στο σκοπό του. Δηλαδή στον οίκο των εαυτών του. Για να έχει και μεγάλη επιφάνεια αυτό που θα κάνει, γιατί αν το πεις ένας συνέλληνα και τον ευρύσει ή οτιδήποτε, δεν έχει αξία. Αλλά τι έχει αξία μεγάλη, να χτυπήσουμε τον Αρτέμι τόσο ώρα. Κάποια στιγμή θα μαζέψω μια λίστα, θα μπω στην διοίκησή μου, να μαζέψει μια λίστα από όλα τα ονόματα που με βρίζουνε, που με λιδωρούνε, δική μας τώρα, δεν μιλάνε για τα πρακτορία τα ούτε. Και θα τους κάνω την εξής ερώτηση. Ελάτε όλοι μαζί με παιδί μου, τι έχετε με μένα,
τι σας έχω κάνει, τι είναι αυτό που σας στέρισα και τι είναι αυτό που σας οδήγησε να στραφείτε, χωρίς να σας έχω κάνει κάτι, ιδιαίτερα και τώρα που είμαι στη φυλακή, γιατί αν θα ήμουν έξω, θα ήθελα να μου πούνε μερικές κυρίες που λένε τις πίπες τους, να ήμουν έξω δηλαδή και να έλεγες τις βλακίες σου, κυρία Μαντάνη, κυρία άλλη, ή οποιαδήποτε άλλη, η οποία έφαγε και ήπια μαζί μας ή μαζί μου. Και να δούμε τι θέλει, τι έπαθε, τι έχει γίνει. Χιλιάδες τέτοια περιστατικά θα συμβαίνουν. Όλα αυτά κόβονται σε μια τεράστια διαδικασία, είναι της αναδημιουργίας του πολιτικού φορέα και των γραφείων. Είναι αλήθεια και δεν, αν το θέλετε, δείχνει ευθύνη, αν το θέλετε, σε κανέναν. Είναι και η διαδικασία είναι τέτοια, η οποία έτσι όπως τρέχουμε είναι τόσο πολύ επίπεδη. Γιατί πρέπει να ανοίγεις τα γραφεία, πρέπει να τα συστρατεύεις, πρέπει να τα κατασκευάζεις, πρέπει να τα σηκώνεις, να στείνεις ασυμβουλιά τους, να πολεμάς, να κάνεις δράσεις, να κάνεις πολιτικές συζητήσεις, να προστατεύεσαι από τα χτυπήματα του καθεστώτος, με χιλιάδες διαόλους που έρχονται και εισέρχονται στα γραφεία, μπαίνουν, φεύγουν. Είδαμε γραφείο το οποίο έστελνε email σε όλα τα γραφεία μας και έλεγε ότι τα καταστατικά δεν είναι καλά. Είδαμε μια τεράστια πολυεπίπεδη προδοσία σε όλο μας το φάσμα, αλλά αυτό σας έχει κάνει δυνατότερους, σας έχει κάνει εξυπνότερους, πιο διαρωτικούς. Σας έχει σφυριλαφτήσει τόσο καλά που δεν υπάρχει άλλος, όμως το θέλετε, πολιτικός, πολίτης, έτσι όπως δομήστε. Να έχει τη γνώση σας, άρα αυτή τη γνώση δεν την αντιστρέφεις και δεν κάθεσαι να πουλάς με ψημυρία και να συμφωνείς με την γελιότητα. Είναι για να τη δεις, είναι για να δοκιμαστείς, είναι για να κάνετε τους άθλους σας. Είδαμε λοιπόν την προηγούμενη προδοσία από λεχάρια, από λεπρούς που ήταν δίπλα μας, που έγιναν γουρούνια, άμα το θέλετε, ενώ τρώγανε και πίνανε μαζί μας. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια άνεση στην γελιότητα της προδοσίας σου, που εμένα πραγματικά με ξεπερνάει. Δεν γίνεται να με αγκαλιάζεις. Πρόεδρε μου, Αρτέμι μου, εσύ που μας άδωσες όλα, και έτσι είναι. Εγώ αν δεν ήσουν ασύ, δεν θα μπορούσα να μιλήσω, δεν θα ξαναμιλάω. Οι δικοί μου λέμε, οι προδότες τώρα, έτσι. Τα παιδιά που πρόδωσαν. Όλα. Που στάθηκαν και μίλησαν στο όνομά μου. Μίλησαν στο τεράστιο σχέδιο, στον πλούτο, σε μια απελευθέρωση, με μια βάση δεδομένων πολύ συγκεκριμένη για να... που θα πολεμηθεί από τον πλανήτη έως το τέλος της, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και ο μεγάλος, ο αγώνας, αν το θέλετε, το μένος της αποστασίας είναι να μην αντιληφθείς, να μην καταλάβεις και να είσαι σε οποιοδήποτε χάος, δεν έχει σημασία με ποιον τρόπο, με οτιδήποτε. Άρα είδαμε να καταστρατηγείτε τέτοιες καταπτώσεις μέσα στην Ελλήνο Συνέλευση και να λένε τα καταστατικά δεν είναι καλά. Τι έχουνε ρε μπάσταρδο, δεν είναι καλά. Τι έχουνε, χαλάσανε. Τι έχουνε ρε μπάσταρδο, που δεν μπορείς να γράψεις ούτε γράμμα στην κομμενά σου. Τι έχουνε ρε μπάσταρδο, να πούμε, τα καταστατικά και δεν είναι καλά. Τι έχουν. Ο πολιτικός φορέας δεν είναι καλός, έπεσε. Έτσι δεν λέγανε. Ας παρακαλώ όλοι οι νέοι και οι νεότεροι συνέλληνες, ας κατανοήσουν την αγανάκτηση, αλλά και που πρέπει να το πούμε αγανάκτηση, για να φτάσουμε σε ένα πραγματικά οριακό σημείο να αντιληφθούν όλοι. Έτσι δεν λέγανε και άλλοι από πίσω, πλανεμένοι, συνέλληνε, δεν λένε ναι, ναι, δεν είναι καλά, να φτιάξουμε. Έτσι δεν ήταν. Άρα βγήκαμε από μια τεράστια μάχη που λέγανε όλα αυτά τα μπασταρδόπουλα μαζί με τους δούλους και τους προδότες, τους καθεστωτικούς και όλους τους παπαγάλους, γιατί τότε πέφτουν όλοι οι πράκτορες απάνω και λένε τα όσα λένε, με αποτέλεσμα να φεύγουν, να διασπάσουν την ένωσή μας. Και δεν είναι καλά τα καταστατικά. Δεν έλεγε κανείς τι έχει, απλά δεν είναι καλά. Πώς είναι δυνατόν, ρε συνελληνά μου, να έχεις μια εξίσωση, να την έχεις κάνει 20 φορές, να έχεις βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα, να ξέρεις το αποτέλεσμα και να έρχεται ένας άλλος μπάσταρδος, ένα γελίο υποκείμενο, και να σου λέει τελικά το αποτέλεσμα που το έχεις βγάλει 20, δεν είναι 20. Ωραία του λες. Πόσο είναι, δεν ξέρω, αλλά 20 δεν είναι. Και να τον πιστεύεις. Και σου έχω μάθει να μην πιστεύεις. Μα το έχεις κάνει μόνος σου, Λεβέντη μου. Κοπέλα μου στην Ελληνίδα μου. Το έχεις κάνει. Είναι αποτέλεσμα 20. Πάει, είναι αυτό. Είναι δείγμα το 20. Άρα έρχεται ένας και σου λέει τελικά δεν είναι 20. Σε βγάλω μου ρε κεράτα. Πόσο είναι. Δεν ξέρω, 20 δεν είναι πάντως. Και πας μαζί του γιατί τους είπε δεν είναι 20. Μα είναι δυνατόν. Υπήρχαν άνθρωποι και προδότες εκεί έξω που λέγανε όσο ώρα δεν είναι φυλακή. Πού είναι ρε μπάσταρδε ως ώρα. Έχουν έρθει 50 άνθρωποι και με έχουν δει. Όποιος θέλει κάνει αίτηση και με βλέπει. Θα να τον δεχτώ. Γιατί υπάρχει και άνθρωπος ο οποίος τα ωράρια μου είναι τέτοια που δεν μπορώ να τον δεχτώ και μετά δεν ξανακάνει αίτηση. Πού είναι ρε ο Σόρας, βγάζω τη φυλακή της Αρκούδας για ποιο λόγο. Γιατί δεν θα κανένα ναι. Ή γιατί σου έφερα τα 600. Ή γιατί υπάρχουν δύο δικαστικές αποφάσεις. Ούτε αυτό το κατάλαβες.
και την νίκη δεν την κατάλαβε. Σου χτίζω και όλο το πολιτικό υπόβαθρο και το μητρό για να έχεις πολιτικό κύρος και να έχεις διαφορά τεράστια από τους άλλους, από όλα αυτά τα ανύπαρτα κομματίδια και ψευτοειδεολογίες. Και κάθεσαι και όλες στη γελιότητα του κάθε ξεφτύλα που δεν μπορεί όχι μόνο να σε αποδείξει, αλλά ότι να σου πει. Και δεν στέκεται καν μπροστά σου, γιατί έχω πει ότι κάθε αποστάτης είναι ανόητος και ηλίθιος. Και βεβαίως το υπογράφω στα όλα μου τα κείμενα και το αποδεικνύω και θα το αποδείξω και πιο πέρα. Άρα λοιπόν, βγήκαμε από τεράστιες προδοσίες και από τεράστιες φλάνες που οι συνέγγυνες τους έβλεπες να ήταν επιρρεπείς. Ναι, λέει, δεν είναι καλά τα κρατικά, δεν είναι. Ο πολιτικός φορέας δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Είδατε που ήρθε ο καιρός. Να πάμε και σε εκλογές να δούμε αν είναι καλά τα καταστατικά. Γιατί βάσει των καταστατικών όλων, όταν κάναμε το συνέδριο και την, και την αυτοσυνέλευσή μας, τη συνέλευσή μας, ο Άριος Πάγος έκανε 2,5 μήνες να σε γκρίνει. Γιατί να κάνει 2,5 μήνες. Φανταστείτε, όλοι προσπαθούν να γκρεμίσουν αυτό το τεράστιο, να μην πάρει οντότητα. Άρα λοιπόν η νίκη είναι να πιστοποιηθείς, Λεβέντη μου. Γίνεται μεγάλος αγώνας. Για να περάσω αυτή τη διακήρυξη και αυτό το καταστατικό στον πολιτικό φορέα, μόνο εγώ ξέρω το ότι είναι έτοιμο. Δεν σημαίνει ότι αυτό πήγαμε, το φουνίσαμε, το ψήσαμε και το φάγαμε. Αυτό είναι νίκη και είναι νίκη για όλους. Ήταν νίκη, Λεβέντη μου, να καταφέρω να πείσω και να οργανώσω να σου βάλω τα λεφτά στη Μόντρια Μπάνκα ομόλογα. Δεν ήταν εύκολο, Λεβέντη μου, γιατί είναι παγκόσμιο το σύστημα. Και εγώ ήρθα απ' έξω, δεν ήρθα από την Ελλάδα, ούτε από την Κολοπετινίτσα να σου πω για χαρά, εδώ είμαι, την Πάτρα 600. Πάλεψα με ένα τεράστιο κτίνος για να σου βάλω τα 600. Αλλιώς δεν τα παίρνανε, δεν τα βάζανε. Μου δημιουργούσε χιλιάδες προβλήματα και μου δημιουργούν ακόμα. Για ποιον, για μένα. Οι χιλιάδες προτάσεις είναι, ρε πάρε τα 600, ρε έλα πάρε τα υπόλοιπα, ρε έλα ζήσε μαζί μας να κάνεις κουμάντο ό,τι θέλεις. Δεν θέλω να ζήσω όπως γουστάρουν αυτοί, θα ζήσω και όπως θέλω εγώ. Στην πραγματική βάση της φυσιολογίας μου. Στόμα θα. Γι' αυτό παλεύω. Και παλεύω να στο περάσω. Στο ίδιο σου το είναι. Και δεν γίνεται να γυρίζεις ρε ζω και να γυρίζεις και να λες όλα αυτά που λες και να κάνεις αυτά που κάνεις. Δεν ξέρω τι παραπάνω θέλεις. Και βγαίνεις και γιδωρείς και βρίζεις την Ελλήνωση συνέλευση του Αρτέμις ώρα. Δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις ρε πουλάκι. Και άμα δεν σου αρέσει το κάτω-κάτω της γραφής εδώ μέσα. Τι έγινε πιο πέρα και αν είσαι κάτι άλλο. Και κόμματα υπάρχουν. Και αυτοές υπάρχουν. Και εκκλησίες υπάρχουν. Ενορίες υπάρχουν. Έχεις το διάλογο τράβα που θέλεις. Εδώ μέσα τι θέλεις. Εδώ μέσα υποτίθεται κατάλαβες. Έχεις καταλάβει όλα εκεί έξω. Σε έχουν δυναστεύσει όλα εκεί έξω. Σε έχουν πουλήσει, σε έχουν βάρει, σε δολοφονούν και θα σε δολοφονούν συνεχώς. Έχεις καταλάβει και ήρθες να ενωθούμε όλοι μαζί άνθρωποι. Και δεν καταλαβαίνω σε ποια ένωση είσαι, αδερφέ. Και δεν καταλαβαίνω τι στο διάλογο θέλεις. Και μέχρι πού θα το πας δηλαδή. Δεν σ' αρέσει κάτι εδώ. Όμορφα φύγε, γιατί βγαίνεις και βρίζεις. Ένας απλό μέλος και κάθος και βρίζεις εμένα ρε μέλος. Και δεν τιμάς και δεν σέβεσαι τον αγώνα χιλιάδων συνεγίνων, το δικό μου άμα το θέλεις, ο οποίος είναι για όλο τον πλανήτη και για όλο το ανθρώπινο γένος. Και όλα τα λεπτά μας τα πάντα είναι για την πραγματική δημιουργία μας και φυσιολογία μας. Ούτε αυτό το κατάλαβες. Αλλά τελικά είσαι μέλος και θες να σου απαντήσουμε και σε ερωτήσεις ρε μπάσταρδε εκεί έξω. Που είναι όλα γραμμένα, καταγεγραμμένα και δεν βλέπεις τίποτα. Και φυσικά όταν μιλάω άσχημα και αγανακτισμένα δεν μιλάω ποτέ για τους συνεγινές μου. Μιλάω για τα άλλα τα πλανεμένα. Άρα λοιπόν μπήκαμε σε μια διαδικασία του εξωδίκου και δεν κατάλαβε κανένας ότι το εξώδικο που το λέτε εξώδικο σταματάμε να το λέμε εξώδικο. Είναι εντολή αποπληρωμής με υπογραφή του κάθε αυτόχθονα Έλληνα ηθαγενή. Κάτσανε λοιπόν άνθρωποι, ανοίξανε γραφεία με 5 άτομα μέχρι για να κλειτώσουν τα κινητό τους. Και σήμερα αυτά τα ανώμαλα, ανόητα πλασματάκια έρχονται να μας λένε ότι τα γραφεία κλείνουν. Δεν κλείνει ρε βλαμένο. Μας εκμεταλλεύτηκες. Εμείς, επειδή πραγματικά η πόρτα μας είναι για όλους τους συνέλληνες, ανοίξαμε τον οργανισμό και είπαμε εσύ ορφανού παράδειγμα. Για εσύ κάτι. Θα τα πούμε αυτά βέβαια. Σας έχω τώρα για έμαθα. Και το κτίριο σου αντί να το πάρουν στα 3 χρόνια, στο πήρανε τώρα. Και στο πήρανε από δικιά σου ευθύνη γιατί δεν εκτέλεσες τις ημερομηνίες. Είμαι εγώ υπεύθυνος για τις ημερομηνίες του καθενός. Ο πολιτικός φορέας θα είναι υπεύθυνος για τις ημερομηνίες ή για τη νομική στήριξη της υπόθεσής σου. Μαζί τα πήραμε τα δανεικά ρευλαμένο.
Και μετά βγαίνεις και να λες ότι σε ευθύνεται η Ελλήνια συνέλευση. Αν ήμουν έξω θα σε μαστίγωνα ηλίθιο ζώο που κάθεσαι και παίζεις με τα μυαλά των Ελλήνων μου. Δεν έκανες τις νομικές κινήσεις που πρέπει. Εσύ είσαι υπεύθυνος, ρε. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Και όλοι μαζί για το σύνολό μας. Στο κάτω-κάτω να καταλάβετε και πρέπει να το εμπεδώσετε όλοι. Στα σπίτια μας, η περιουσία σας και όλα και τα πάντα μας είναι πάνω στην Ελλάδα. Εάν δεν πάρουμε την Ελλάδα, δεν θα κάνεις ποτέ τίποτα. Ακόμα και να σε ξεχρέωνα, όλα να στα πλήρωνα, την επόμενη μέρα στη Βουλή θέσατε άλλοι τρεις νόμοι που θα στα παίρνανε πάλι. Άρα δεν τελειώνει ποτέ αυτός ο ατέρμονος κύκλος. Αυτό που πρέπει να καταλάβεις από την αρχή, που από την αρχή το έχω θέσει και το έχω κλειδώσει είναι, παιδιά, πάμε για να πάρουμε την Ελλάδα μας. Και ό,τι άλλο εκεί μέσα είναι δικό σας, είναι δικό σας, δεν φεύγει. Δεν το καταλάβες αυτό, οπότε μπήκες μέσα στα γραφεία. Δεν έχεις φέρει ένα μέλος. Και τώρα θα σε ρωτήσω, όλα αυτά τα ζόμπι που φωνάζουν και γράφουν και λιδωρούν και κάνουν όλη αυτή την αρνητική πολιτική ως μέλη κιόλα. Πόσα μέλη έχεις φέρει, αδερφέ. Εσύ που χρωστάς το εργοστάσιο και που σου ανοίξαμε και οργανισμό και λες εσύ ορφανού παράδειγμα, λέω το ορφανού σαν δείγμα. Υπάρχουν κι άλλα. Τα οποία εμείς δεν τα λογίζουμε ως γραφεία. Εμείς τα λογίζουμε ως σε εξυπηρετήσαμε. Γιατί οφείλαμε να το κάνουμε. Για να αγωνιστείς. Έφερες άλλους 200 που χρωστάνε να ξεχρεώσουν για να στηρίξεις την υπογραφή σου. Έφερες. Δεν έφερες. Εσύ που είχες για το σπίτι σου το έκανες και έφυγες. Μπράβο. Δεν έφερες άλλους 20, 30, 40 να στηρίξουν την υπογραφή σου και αυτοί να κάνουν το ίδιο. Όχι. Όχι. Βέβαια. Οπότε δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο να ξεχρεώσεις το σπίτι. Οπότε εμείς είμαστε τίποτα σαν, κάτι σαν υπάλληλοι σου. Ή μήπως μας βλέπεις βλαμμένα ηλίθια που σκάσαμε από την Αμερική με μεγάλο κεφάλι και μεγάλη τσέπη να έρθεις εσύ να πάρεις λεφτά. Πώς το αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό λοιπόν το εξώδικο τελειώνει σαν έννοια. Είναι εντολή αποπληρωμής. Και δέχεσαι με υπογραφή σου τον παγκόσμιο πλούτο σου για το ξεχρέωμα της χώρας σου, για την απελευθέρωσή σου. Και αυτό πρέπει να γίνει από όλους τους Έλληνες ανθρώπους. Και θα έπρεπε τώρα να έχουμε 2,5-3 εκατομμύρια εξώδικα. Αλλά πέσατε με τα μούτρα με το σπίτι σας και εφόσον εσείς κάνατε το εξώδικο, μπαίνατε στα γραφεία μέσα, δεν φέρατε τίποτα άλλο, α, και κανέναν άλλο, μην το στραβώσετε που πουθενά και φέρτηκε κανένα εξώδικο και μιλήσατε, δήθεν κάνατε πολιτική και κάτσαμε όλοι και πήραμε την Ελλάδα. Για να μην χάσεις το σπίτι σου. Βλέπεις τελικά όταν μπαίνεις στο ατομικό σου κομμάτι και δεν βλέπεις το συλλογικό σου. Έχεις χαθεί και δεν πρόκειται ποτέ να πας στην ένωσή σου. Οπότε εκεί μπαίνεις σε μια διαδικασία εσωστρέφειας. Και κάθεσαι γύρω-γύρω στα γραφεία και αυτό κάνανε όλοι αυτοί. Καθώς ήταν στα γραφεία και λέγανε μου πω και τι θα κάνουμε και να το δούμε νομικά και τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε εδώ όριμο να παλέψουμε εμείς με μια δικαιοσύνη που είναι δικιά της. Τι να παλέψεις, και εγώ φυλακή είμαι. Θα παλέψεις με μια δικαιοσύνη που κάνει ό,τι γουστάρει και είναι δική του. Δεν πρέπει να πάρεις τη δικαιοσύνη στα χέρια σου για να είναι δικιά σου. Δεν πρέπει να πάρεις τη χώρα. Δεν το καταλαβαίνεις. Θυμάμαι παλιά πολλούς συνέλληνες που λέγανε ένας εισαγγελέας, να πάμε ένας εισαγγελέας, να κάνεις τι αγόρι μου στον εισαγγελέα. Έφτασε η ώρα να καταλάβετε λοιπόν όλοι ότι οι εισαγγελείς είναι δικοί τους. Και όλοι οι εισαγγελείς, δικαστές, συμβουλία τα πάντα, είναι όλοι δικαστικοί. Και κάνει κουμάντο, είναι ο προϊστάμενος της αστυνομίας. Ό,τι γουστάρουν οι δικαστικοί και οι εισαγγελείς κάνουν στην αστυνομία. Και ό,τι λένε οι μπάτσοι το πιστεύουν οι δικαστικοί και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Άρα λοιπόν είναι στημένο το παιχνίδι. Τέλος. Πού θα πας εσύ. Θα πας εσύ στη δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη. Όλες. Έλα στις δικές μου δίκες, θα δεις τι γίνεται. Κάνεις 7 ενστάσεις. Και του λες βάσει του νόμου αυτού δεν μπορείτε να δικάσετε αυτό. Γιατί το λένε εμείς, το λέει νομοθεσία. Και σου λένε ναι, στα παλιά μας τα παμπούτσια εμείς θα δικάσουμε. Έλα στις δικές μου δίκες, έλα να δεις. Οπότε τώρα τρέχουμε από δικαστήριο σε δικαστήριο που πρέπει να πάμε. Και βεβαίως, αλλά η μάχη πρέπει να ανεβαίνει συλλογικά και να έρχεται σε μια αντιστάθμιση με τα δικαστήριά σας τα προσωπικά. Όταν λοιπόν η ολότητα έχει πέσει και έχετε καθίσει όλοι στον ατομισμό σας, δεν υπάρχει τίποτα. Έχετε χάσει το παιχνίδι είναι χαμένο. Άρα το παιχνίδι δεν μπήκε από την αρχή έτσι. Το σχέδιο ήταν από την αρχή η ολική διαδικασία. Να πάρουμε την Ελλάδα, να ενωθούν οι Έλληνες. Όχι να ενωθείτε όσοι έχετε σπίτια που γνωστάτε και θα έρθετε στην Αθήνα να κάνετε εξώδικο. Όχι, κάνετε λάθος. Και το εξώδικο, όπως το λέτε, που απαγορεύεται να το ξαναπείτε και είναι εντολή αποπληρωμής, δεν γίνεται από την αρχή, είναι τα τελευταία χρόνια. Δεν ξεκινήσαμε με αυτό. Ας το θυμηθούν κάποιοι. Βεβαίως να προστατευτεί η οικία σου, βεβαίως να σε προστατεύσουμε όσο δύναται, αλλά φτάσαμε σε επίπεδο να δίνουμε δικηγόρους. Ναι, πού θα πάνε στα δικαστήριά σας, θα είναι η δικαιότητα της εσύ. Τι σημαίνει της εσύ, ένα δικαιότητας είναι. Λεφτά σου παίρνει και άμα τον πληρώνει δεν πάει πουθενά και άμα πάει μια φορά δεν ξαναπάει δεύτερη.
και δικηγόρος είναι. Και είναι μια διαφορετική ειδικότητα. Άλλο δικηγόρος, άλλο συνέγγυνας. Τι τα μπερδεύετε. Συνέγγυνας δικηγόρος δεν γίνεται. Μόλις θα μπείτε σε συναλλαγή μαζί του, είναι μια συναλλαγή. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα προσωπικό σε θέμα της συναλλαγής. Το μέλημα όμως είναι, αυτό που ξεχάσατε όλοι, να συστρατευτούν όλοι οι Έλληνες στην ένωση τους για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας. Που μέσα σε αυτή είναι όλα μας τα ακίνητα. Αυτός ο ρόλος έχει φύγει και βεβαίως έχει πάρει και διαστάσεις τώρα, οπότε έχει παρατήσει κάποιος τον αγώνα του, ασχολείται με την απόφαση, ασχολείται με κάποιον, ασχολείται με εταιρείες πως θα γίνει, μπαίνει σε άλλα κόλπα, έχει φύγει από τον αγώνα, πάει η Ελληνοσυνέλευση, έχει την Ελληνοσυνέλευση, είναι και μέλος, αλλά λέει και τη γελιότητά του. Αυτά σταματάνε διαπαντός. Σαφώς είδαμε λοιπόν ότι μέσα στη διαδικασία που έπρεπε να τρέξει και να οριμάσει ο καιρός, να οριμάσουν οι συνέλληνες, να οριμάσουν οι προδοσίες, να οριμάσει ο πυρήνας της Ελληνοσυνέλευσης, να μετρηθείτε κιόλας, γιατί κάποιοι στο Skype και σε γενικές που έκανα εκπομπές πριν τις εκλογές άκουγα τις φωνές που λέγανε «Πρόεδρε, Πρόεδρε, ναι, να ψηφιστεί από τη βάση ο βουλευτής». Τι να ψηφίσουμε ρε παιδιά, νομίζετε ότι έχουμε κάπου 8.000 υποψηφίους και θα ψηφίζαμε τους 440. Τι είδατε τελικά που δεν σε φτάνανε για να γεμίσει το ψηφοδέλτιο, ε? Και υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Τα λέμε σε συμβούλια για να οργανώσουμε ή για να κατανοήσουμε που αυτοί θα πρέπει να τα μεταφέρουν. Ή και το συνέλληνες λοιπόν, το μέλος που θα μεταφέρει, που θα μεταφερθεί η πληροφορία, θα πρέπει να είναι σοβαρό αυτό το μέλος. Άμα το μέλος δεν είναι σοβαρό και βγαίνει μετά στην κοινωνική δικτύωση και λέει τη βλακεία του, τη γελιότητά του, τι στο διάλο μέλος είναι. Οπότε αν το μέλος ακούσει μέσα στην περιφέρεια και δεν κατανοήσει το ίδιο και βγαίνει να κάνει πλάκα, γιατί δεν έχει τι να κάνει το βλαμμένο και δεν έχει εργασία, οπότε επειδή πρέπει κάτι να γράψει, να γράψει αυτή τη γελιότητά του, εκθέτει τον οργανισμό, εκθέτει την Ελληνοσυνέλευση, εκθέτει τον οίκο του το ίδιο. Άρα πρέπει να σοβαρέψει ένα μέλημα. Και πρέπει να δούμε ποιο μέλος δεν είναι σοβαρό, το οποίο είναι λίγο κλόουν. Να το πάμε λίγο σαν μασκότ στην άκρη, όχι να το χάσουμε σαν μας. Φυσικά ο Γενικός Γραμματέας τώρα πριν μια άλλη τροπή που θα του πει τι πρέπει να κάνει, με δύο φορές να του επισημάνει πώς πρέπει να συναδεύσει, και στην τρίτη να το διώξουμε. Εκτός και αν δεν είναι μέλος καθόλου, οπότε τι τον θέλετε μέσα στα προφίλ σας. Σε καφίνε τον πράξορα και σας έχει βγάλει την ψυχή. Έχετε διέλα από εκεί, διώχτε. Ή μήπως θα τελειώσουν ποτέ όλα αυτά τα σκουπίδια. Άρα λοιπόν πρέπει να μπούμε σε μια τεράστια διαδικασία να καταλάβουμε ποιο είναι το μέλος, τι πρέπει να κάνει και βεβαίως πράγματα που θέλει να ρωτήσει, να μπαίνει στη διαδικασία να ρωτάει τους μηχανισμούς του. Όχι να βγαίνει στο διαδίκτυο και να λέει είναι ερωτήματα. Ποιος θα μας απαντήσει, ποιος θα βλάπει να σας απαντήσει στο Facebook, ηλίθιο παιδί. Πράγμα στην περιφέρειά σου, ρώτησες, στην κεντρική σου. Α ναι, δεν υπήρχε μεγάλος μηχανισμός. Τώρα φτιάχνουμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλές φωνές οι οποίες πρέπει να κοπούνε, υπάρχουν πολλές γελιότητες που πρέπει να κοπούνε και αυτά τα λέω τώρα επιγραμματικά. Θα μπούμε στην ουσία και θα κοπούνε όλα και τα πάντα. Ή έχω ακούσει κι άλλη φωνή, τι έγινε λέει ρε παιδιά με τον ΟΗΕ, θα πάμε σε κανέναν οργανισμό. Στείλαμε έγγραφα. Γιατί ρε παιδί μου, γιατί παιδί μου φέρεσαι σαν τόσο ηλίθιο ζόμπι. Στα λέκανε, δεν θυμάμαι πόσες αναφορές, σε τρία μέρη, δεν πήγαινε. Και στον ΟΗΕ και στην UNESCO και σε έναν άλλο οργανισμό. Αυτό δεν έπρεπε να κάνεις. Αυτό δεν έπρεπε να κάνεις. Ναι. Έπρεπε να πάνε ένα εκατομμύριο. Σαν Έλληνες πολίτες έπρεπε, ιδιαίτερα για την Μακεδονία όταν το κάναμε, να πάνε ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια, τρία εκατομμύρια. Τι άλλο μπορούσες να κάνεις πολιτισμένο να στείλεις τις τρεις επιστολές σου? Θα τις λέμε με το Περιστέρι. Κάθεσε τώρα λοιπόν ο κάθε μπάσταρδος που σου λέει και έξω, γιατί δεν πας να ρωτήσεις τις αρχές σου, τους θεσμούς σου. Δεν έχεις θεσμικά όργανα και μια στο διαδίκτυο είναι μπλαμένο. Αλλά και τι φαντάζεσαι, ακόμα και αν βλέπανε και δύο εκατομμύρια επιστολές των ανθρώπων, είναι μια ευαισθητοποίηση της συνέχειας του σχεδίου και του έργου που έχεις. Δηλαδή με το που πήραν τις επιστολές τι έπρεπε να κάνουν ρε αδερφέ? Να σου παραδώσουν την Αμερική, τη Ρωσία, την Ελλάδα και λίγο την Τουρκία? Τι στο διάλο περίμενες, ε? Αυτό πρέπει να κάνεις. Τα οποία όλα αυτά είναι στη φαρέτρα σου βολές για αυτά που θα έρθουν. Εκτός και αν δεν έχεις μέλλον, δεν έχεις καταλάβει ποια είναι η Ελληνοσυνέλευση, οπότε εννοείς ότι έστω κανένα πεντάμινο τελειώνουμε εξάμεινο, έστω κανένα χρόνο θα έχουμε τελειώσει, να τελειώσεις από πού ρε, τώρα αρχίζεις.
Και να τα πάρεις όλα, τότε ξεκινάς. Από πού να τελειώσεις τη ζωή σου την ίδια? Άρα λοιπόν είναι γελίες ερωτήσεις και είναι και δημόσια γελίες. Και δεν ρωτάει να... Δηλαδή εκθέτει τον οργανισμό και εκθέτει την νοημοσύνη των ανθρώπων. Που ρωτάει έτσι και το έχει κάνει ο ίδιος κιόλας. Έχει κάνει, έχει την επιστολή. Τι γίνεται με τις, μηνύσεις, με τις αγωγές του Αντένα? Γιατί δεν ρωτάς την νομική υπηρεσία, γιατί δεν ρωτάς? Ένας είσαι. Ωραία. Βγάλα το σύνα από το γραφείο σου. Ρώτα το γραφείο σου να απαντηθεί. Περιμένουν απόφαση. Γιατί λέτε όλες αυτές τις γελιότητες έξω και είστε και μέλη? Όπως και να έχει όμως, όλη αυτή, όλη αυτή η γελιότητα θα υπάρχει και θα περιοριστεί, άμα το θέλετε, τώρα με τα καινούρια λειτουργικά συστήματα και μέτρα που έρχονται από την κεντρική. Οι οργανισμοί μας πρέπει να εμφανιστούν και πρέπει να δείξουν το μεγαλείο τους. Σαφώς υπάρχουν τεράστιοι πολεμιστές, υπάρχουν άνθρωποι με νόηση, υπάρχει ένα τεράστιο γνωσιακό, υπάρχουν πραγματικά ελάνιες πτυχές, οι οποίες πραγματικά θέλουν μια πολύ καθαρή, απόλυτη οργάνωση, η οποία δεν έχει γίνει μέχρι τώρα για, για όλους αυτούς τους χιλιάδες λόγους που σας είπα. Δηλαδή υπήρχαν προδοσίες, μπήκαμε στη σύσταση του πολιτικού φορέα, απεδείχθηκαν ότι είναι καλά καταστατικά, ότι ο πολιτικός φορέας πάει σε εκλογές, αλλά δεν σας είδα όλα αυτά τα ζόμπι που κράζανε και φωνάζανε ότι το καταστατικό δεν είναι καλά, ότι ο πολιτικός φορέας δεν πάει για εκλογές και όλα αυτά. Δεν γύρισαν μετά που πήγαμε σε εκλογές. Γιατί δεν γυρίσατε να γράψετε σε όλους αυτούς που συνεχώς ήταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έβριζαν και κελάιδαγαν με προδοτική στάση ότι δεν είναι καλός ο πολιτικός φορέας και δεν πάει σε εκλογές? Γιατί δεν γίνεται να τους ξεσκίσετε τώρα? Α, το ξεχάσαμε αυτό. Οπότε κάθε τι άσχημο το κρατάμε και εμείς με το δυσάκι μας δεν καθαρίζεις το πιάτο σου με όλους αυτούς, δεν κάνεις μια πραγματική πολιτική αντιστροφής για την επανόρθωση του δικαίου και ο αφήνεις να σου μείνει το άδικο, ας έχεις δίκιο. Δεν σε καταλαβαίνω γιατί το κάνεις. Γιατί δεν έχεις ξεσηκωθεί με το μυαλό σου τώρα? Όλοι αυτοί που γράφανε και συμφωνούσανε ότι τελικά δεν είναι καλά και ότι η φορέα δεν πάει εκλογές, γιατί δεν τους ξεσκίζεις λεκτικά για να καταλάβουν και αυτοί και να πάνε σε επανόρθωση? Ποιος θα το κάνει? Το κάνει ο Σόρας. Οπότε καλό ήταν το άδικο, το φάγαμε, δεν πειράζει, πάμε για άλλο. Οπότε συνεχίζεις να τρως άδικα. Δεν προβάλλεις ποτέ το δίκαιό σου. Γιατί δεν παίρνεις αυτό το δίκαιό σου έξω σε όλα αυτά τα μπάσταρδα που λέγανε όλες αυτές οι γελιότητες? Γιατί δεν το κάνεις? Δεν θέλεις. Δεν είναι δικό σου το δίκαιο αυτό. Και γιατί δεν το προβάλλεις? Αλλά πρόβαλες όλο το άδικο που σου λέγανε. Τώρα γιατί δεν προβάλλεις αυτό το δίκαιο, ρε συνέγινε? Να σε καταλάβω δηλαδή. Δεν πειράζει. Ας λέω εγώ τι πρέπει να γίνει και εσύ ας κάνεις αυτό που πρέπει. Και όσο κάνεις. Φτάνουμε λοιπόν σε μια τεράστια διαδικασία που έπρεπε να ξεκαθαρίσουν οι προδοσίες και φυσικά υπάρχουν και γελιότητες εκτός από προδοσίες, πραγματικά. Και εκεί είστε επιρρεπείς, οπότε τα γραφεία τώρα θα θωρακιστούν με τα λειτουργικά πρωτόκολλα, τα οποία πραγματικά τα φτιάνουμε εγώ προσωπικά με την κεντρική και τους συνέλληνές μας στη διοίκηση. Θα φτιάχνω 2,5 μήνες. Δεν είναι εύκολο να γράψεις τα πρωτόκολλα της λειτουργίας των περιφερειών, των γραφείων και να δημιουργήσεις, αν το θέλεις, το 36 με ακριβές διαδικασίες που πρέπει. Τώρα λοιπόν είναι η διαδικασία αυτή. Είναι σε 3 μέρη. Για να κόψει κάθε γελιότητα, όχι από τους αποστάτες που έρχονται. Αυτοί θα υπάρχουν πάντα. Και αυτοί θα συμβαίνει πάντα. Εσείς θα πρέπει να δυναμώσετε, να κόβετε αυτές τις γελιότητες και να συστρατεύεστε γρήγορα. Όπως το περιστατικό και ένα φαινόμενο που είδαμε με έναν Κωνσταντακάτο. Άμα αναλύσουμε το όνομα σημαίνει ο κακός ο Κώστας. Τέλος πάντων, αυτό το παιδί έχει απασχολήσει, όχι έχει απασχολήσει, έχει βγει με μια καμερούλα από το Facebook. Προφανώς έχει ευσεβείς πόθους από μικρό να έχει πειρατικό σταθμό. Δεν μπόρεσε να έχει πειρατικό σταθμό, οπότε το βλέπεις είναι μια παλιά σκοπή. Γεια σου σούλα, τούλα, φου, φου, μα πούς, έλα, πού είσαι? Α, εκεί είσαι, εντάξει. Λοιπόν, ναι, τώρα σας λέω. Ναι. Εσύ, έλα Νίκο, γεια σου Νίκο, γεια σου Νίκο. Μιλάει στην καμέρα, έλα, έλα Πέτρο. Απ' τη Σπάρτη σε, ναι, μπράβο, ναι, να σε καλά, ναι, κι εγώ, κι εγώ, ναι. Μου θυμίζει ένα πειρατικό σταθμό. Μου θυμίζει πειρατικούς σταθμούς παλιάς κοπής. Δες πάντων καθέναν με την τρέλα του, εμάς η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Άδρεφε, άμα θες να δεις τον αγώνα, έλα. Τώρα, από εκεί και πέρα λοιπόν, μπήκε σε μια διαδικασία. Έκανε μια διαδικασία να έρθει κοντά μας, φώναζε μια συνέλευση και ο Σέρας έχει δίκιο. Βέβαια, γιατί όσο πιο κοντά στον Αντζέμι έρθει, γίνεσαι αποδεκτός από τους Έλληνες. Δεν ασχολήθηκε με την Ελλήνων συνέλευση με τον πολιτικό φορέα, ασχολήθηκε με τον Αρτέμι Σόρα. Γιατί εκείνο έχει αξία? Άμα πει
Είμαι με την Ελλήνω Συνέλευση, δεν πρέπει να ανοίξει γραφείο, να γίνει μέλος, να κάνει δράσεις, να κάνει κάτι. Όχι, είμαι με τον Αρτέμι Σόρα. Είμαι από τον Καναδά. Χαιρεστήκαμε για από τον Καναδά, ρε φίλε, και εμείς είμαστε από την Ελλάδα. Και δεν είσαι από τον Καναδά. Από ένα χωριό της Σπάρτης είσαι. Και κάθε ένας βλάκας ομογενής υπάρχουν τέτοιοι. Έτσι, ξέρετε, εμείς στην Αμερική, εμείς στην Αμερική. Εσείς τι είναι στην Αμερική, ρε διάολε. Από την τραχανοπλαγιά σου, ρε, τι πήγες στην Αμερική. Και τι έγινε, ρε μαλακά, Αμερικάνος, έγινες ή Καναδός. Και τι στο διάολο είναι ο Καναδάς, ρε. Ούτε κράτος δεν είναι. Γιατί κάνετε έτσι, ρε, ξένο. Έχετε μια ξενομανία. Και πάτε και τα λέτε σε μένα τώρα, θα βγούσε κανένα κανάλι και θα σας ξεσκίσω ζωντόβολα που έχουν γυρίσει τον πλανήτη και έχετε μαγκωθεί σε μια ξένη χώρα μετανάστες, βλαμμένα, για ένα μπουρδελο μεροκάματο, το οποίο ούτε καν αξίζει. Και μου το παίζετε, ναι, εμείς στον Καναδά, εσείς κύριε στον Καναδά, εμείς στην Αμερική. Έστε διάλερα από εδώ, εσείς στην Αμερική. Βλαμμένα ένα-ένα. Δεν έχετε μπεδώσει και που μιλάτε. Και σου πουλάνε κάτι. Έρχεται λοιπόν το βλαμμένο, εγώ ξέρω εμείς εδώ στον Καναδά, ναι, ναι, και τι να κάνετε στον Καναδά, ρε ηλίθεια. Εσύ στον Καναδά δεν είχες μεροκάματο και παίρνεις ένα σύνταξη και παίρνεις μια σύνταξη, ένα χιλιάρικο. Και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι νοσηλεύτηκε ο Κωνσταντακάτος σε ψυχιατρική κλινική. Δεν πειράζει όμως. Και αυτοί που είναι έξω που δεν έχουν πάει σε ψυχιατρική κλινική είναι για μέσα. Οπότε τι μέσα, τι έξω, είναι το ίδιο έχει γίνει, δεν έχει αλλάξει. Και εγώ ρε βλαμμένο στον Καναδά. Πήγα και έβαλα το μεγαλύτερο ποσό του πλανήτη για κράτος. Θα μου πεις εσύ για τον Καναδά, ρε Κωνσταντακάκο. Δεν πειράζει όμως. Έρχεται ο Κωνσταντακάκος τώρα και ψήνει τους συνέλληνες μου. Αλλά εγώ κάνω χατήρια. Εγώ κάνω χατήρια δικά σας συνέλληνες, τα ξέρετε. Και τα κάνω για να σας κάνω σχεδόν επίδειξη. Τι να αποφεύγετε και τι να βλέπετε. Δεν γίνεται εγώ να κάνω τέτοιες τεράστιες επιδείξεις μαθηματικές και εσύ να παραμένεις βλάκας. Ιδιαίτερα μερικά κουτάδια εκεί έξω. Εγώ δηλαδή ματώνω για να κάνω τέτοιες επιδείξεις. Τέλος πάντων, πριν κανένα χρόνο θυμάμαι, είχε πει και τις γελιότητες του, σαφώς δεν είναι καθόλου, δεν ξέρει ούτε τον πολιτικό μας φορέα, δεν ξέρει τη διακήρυξή μας, δεν έχει διαβάσει μία λέξη, δεν ξέρει καν να διαβάζει πιστεύω, μάλλον διαβάζει και δεν κατανοεί. Είναι σαν το ψαλτήρι, θεωρώ ότι είναι και ψαλτής, έχει τα χαράγματα από τα βαθιά. Και Ελλήνων Συνέλευση και παιδιά να ενωθούμε, άκουγα μία αρσενική Δαβίτη. Έλα παιδιά πάνω όλοι μαζί, ξέρετε εμείς εδώ και εμείς εδώ και δεν μας είπες τίποτα. Εν τω μεταξύ δεν είναι ούτε μέλος να το διώξω από κάπου, δηλαδή να το διαγράψω. Από πού να το διαγράψω, ούτε μέλος είναι ούτε ειδικισμένος είναι. Να δώσω εντολή διαγραφής. Δεν μπορεί να διαγραφεί από πουθενά, αφού δεν υπάρχει πουθενά. Και πώς γίνεται ένα παλικάρι αυτός ο ανύπαρτος να έρχεται μέσα στα γραφεία σας βόλτα και να έρχεται γύρω γύρω ενώ δεν είχε λεφτά για Καναδά. Και έρχεται στα γραφεία σας να σας πει τι. Τι να σας πει ρε συνέγινες. Να σας πει τι κάνει ο Τραμπ που τελείωσε ο πλανήτης, κοιμηθείτε ήσυχοι, τα κανόνισε όλα. Βλέπετε εσείς έναν άνθρωπο να είναι στο στόχο και στο σκοπό της Ελλήνων Συνέλευσης. Προσπάθησε να βρει κάποιους εκεί στον Καναδά, δικούς μας δηλαδή που ήταν με την Ελλήνων Συνέλευση και βεβαίως έχουμε βαρύ όνομα σε όλο τον πλανήτη και βεβαίως όμως θα πάω στον Καναδά θα ανοίξω γραφεία και στα Αμερική και παντού. Τσακώθηκε με όλους, έλεγε βλακίες και αποσάρμοστα πράγματα σε κάθε του συμπεριφορά και εκπομπή του, δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Θα ανοίξω και γραφεία και δεν αφήνουνε και με εχθρεύονται. Ποιος δεν εχθρεύεται ρε βλαμμένο. Ένας εχθρός μόνος είσαι. Ούτε τον εαυτό σου δεν αντέχεις. Τα βάλε με την κεντρική. Θα τα βάλει με την κεντρική. Πόσο μικρός είσαι βλαμμένο. Διασπείρει παντού ότι η κεντρική είναι προδότες. Τι να πεις αυτού του ανόητου. Αυτού του ανόητου. Δηλαδή πρέπει να μιλήσω. Όταν μιλάω για τέτοιες παρουσίες. Πραγματικά τους δίνω αξία και δεν κάνει. Όμως θα αρχίσω με αυτό, αλλά δεν είναι τώρα αυτό. Όλο αυτό μαζί με όλα τα άλλα που έχουν συμβεί στην επόμενη εκπομπή αναλύονται και κόβονται. Ωστόσο όμως για αυτό το περιστατικό, γιατί είναι φρέσκο, εγώ πραγματικά δέχτηκα 3 τηλέφωνα, 4 από συνέλληνες, ιδιαίτερα και από Αυστραλία και από Καναδά, συνέλληνες μας, δικούς μας και παλικάρια κιόλας. Και μου λένε, πρόεδρε, αυτός ο άνθρωπος βγάζει στον αέρα. Τι βγάζει ρε Κωνσταντίνο, τι βγάζει ρε Γιάννη. Βγάζει μου λέει στοιχεία μου λέει, που είναι καλό για μας. Υπάρχει κάτι αυτός ο άνθρωπος αγόρι μου να έχει που να μην το έχω εγώ. Ναι μου λέει και έχει μαζέψει για το Ρήνο και έχει μαζέψει στοιχεία και έχει μαζέψει και για τα 600. Τι να μαζέψει ρε αδερφέ μου. Ότι είναι αυτά που έχω απλώσει εγώ. Δεν μπορεί να βρει κάτι άλλο. Αλλά όμως όπως και να έχει να σας κάνω το χατήρι μου λέει μπορεί να το δεις. Είπα ακριβώς αυτή τη λέξη. Και αυτοθυμηθούν οι μερικοί συνέλληνες. Λέω αυτός ο μπάσταρδος είναι τόσο επιρρεπής, είναι τόσο άρρωστος, έχει τόσο έπαση και είναι και τόσο προδότης. Δεν υπάρχει καμιά εμπιστοσύνη σε αυτόν. Ναι.
αυτός μετά θα πει άλλα τι του είπα. Οπότε πρέπει, αν θέλει να με δει στη φυλακή, να με δει με άλλον έναν, για να πιστοποιήσει τις γεγιότητες που θα λέει. Εντάξει, μου λέει. Συμφωνήσαμε λοιπόν να έρθει με ένα μάρτυρα δικό μας. Φυσικά αυτό δεν έγινε. Έκανε αίτηση λοιπόν, τον δέχτηκα εδώ. Και μου ζήτησε, αυτός μου ζήτησε, να του κάνω ένα πληροξούσιο. Ναι, για λέγε ρε Κωνσταντζάκη. Να πάω, μου λέει, στον τελικό τραπεζίτη, γιατί έχω μιλήσει μαζί του. Καλά, δεν μιλήσει, αλλά λέμε. Και τι θες, Κωνσταντζάκη, το παιδί μου. Μου ζητάει τώρα, δεν έχω ζητήσει τίποτα. Εγώ δεν το έχω ζητήσει να κάνει κάτι. Εγώ δεν του λέω, άντε, όπως είσαι, κάτσε, θες να μείνεις συνέλευση, θες να είσαι συνέλληνας, θες να ανοίξεις γραφεία. Ό,τι προβλέπεται από τους κανονισμούς της Ελλήνων συνέλευσης, μπορεί να το κάνεις. Ό,τι δεν προβλέπεται, δεν μπορεί να το κάνεις. Και τι θέλεις, αδερφέ, να πάρω, μου λέει, μία απάντηση, μου λέει, ότι ο λογαριασμός είναι εκεί και να μου κάνεις εμένα, ναι, να πάρω ότι ο λογαριασμός είναι εκεί, έως και σήμερα, εκεί είναι, του λέω. Ναι, μου λέει, να το πάρω γραπτός. Μπράβο. Αυτό θα γίνει. Ωραία. Επειδή βεβαίως δεν ήθελε αυτό. Γιατί αυτό. Μα το έχω ήδη. Μα έχω το λογαριασμό από φούγω τον άνοιξα. Δεν έχω τα στοιχεία του λογαριασμού. Μα έχω και τα χρήματα, μα έχω τις αποδείξεις, μα έχω τα πάντα, μα έχω φωτογραφία που τα βάζω μέσα, μα έχω τα πάντα. Μα έχω όλα μου τα έγγραφα. Δεν πειράζει όμως, κάνω το χατήρι του, γιατί ξέρω πού το πάει ο βλάχος. Τόσο βλάχος, βέβαια. Αν θυμηθείτε σε όλα μου τα κείμενα μερικοί, όχι όλοι, γιατί δεν τα διαβάζετε όλοι, θα δείτε ότι πραγματικά μέσα λέω και αποδεικνύω. Δεν υπάρχει έξυπνος αποστάτης, είναι όλα ζώα. Ανόητος, τελείως. Ούτε που καταλαβαίνει τι κάνει. Είναι τόσο ζώο. Αυτή η ζώδη κατάσταση έρχεται, μπας και πάρει κάποιο χαρτί από μένα. Ωραία. Δώσε μου του λέω το κείμενο του πυροξουσίου, να το διαβάσω. Ναι, μου λέει, δεν είναι τίποτα, είναι απλό. Ναι ρε φίλε μου, στη φυλακή ήρθες. Διαδηλώνεις, του λέω παντού, ότι έχεις χαρτιά να μου δώσεις. Για δώστα μου. Δεν τα έχω μαζί μου, μου λέει. Και γιατί θες στη φυλακή, γαμήθηκε, θα δεις τον πρόεδρο. Να δω τον πρόεδρο, Άντε, τον είδες τον πρόεδρο, λοιπόν. Πού είναι τα χαρτιά ρε φίλε. Που σου λέγανε οι συνέλληνες, δώσε μας τα χαρτιά και εσύ δεν τα έδωσες στους συνέλληνες, τον είδες τον πρόεδρο. Μπράβο, ήθελε να δεις τον πρόεδρο για να πάρεις κύριος ρε μπάσταρδουλα. Και να κάτσεις εκεί σε μια... με ένα γλυφιτζούρι. Σε μια κάμερα με 20 ευρώ που έχεις. Να κάτσεις να μας λες τις παραλαπίπες σου. Και όχι σε μένα βέβαια. Χαρτιά δεν έχεις μαζί σου, όχι μου λέει, θα τα δώσω μετά, έχω φέρει μου λέει για τον Βόρειο, τι έχεις φέρει για τον Βόρειο, δεν ήξερα. Είναι μετά το γυρνό σύλλογο, μέχρι τότε δεν ήξερα. Το κείμενο του λέω, το κείμενο που θέλεις, θα το δώσω, μου λέει, πώς σε ποιον θες να το δώσω, λέω στον Αλέξανδρο. Και φυσικά στην εξουσιοδότηση θα είναι και ο γενικός μου γραμματέας μέσα, που σημαίνει το έγγραφο θα βγει στο όνομά σου και στο γενικό μου γραμματέα. Δεν είναι τίποτα, μου λένε απλώς θα κανονίσω και με την πρεσβεία, μου λένε να την υπογράψει. Μου λένε γιατί την υπογράψει η πρεσβεία. Η πρεσβεία δεν χρειάζεται να υπογράψει, το γνήσιο υπογραφής υπογράφουμε, δεν είναι και τίποτα. Άλλωστε εγώ είμαι στις φυλακές, που σημαίνει είμαι μέσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ό,τι έγγραφο σφραγισμένο φεύγει από τη φυλακή είναι. Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι σαν σφραγή της εισαγγελέας. Η φυλακή διοικείται από εισαγγελέα, άρα υπογράφω εισαγγελέας. Αλλά δεν καταλαβαίνω να μου φέρει την πρεσβεία να πούνε ότι εγώ είμαι αυτός που υπογράφω. Ρε φίλε μου, του λέω, είμαι φυλακισμένος, που σημαίνει είμαι πιστοποιημένος ότι είμαι εγώ. Δεν μπορεί κανείς άλλος από φυλακή σφραγίδα Αρτέμις Ωρας να πούνε ότι δεν είναι ο Αρτέμις, που είμαι ήδη φυλακή. Άρα τι να την κάνω την πρεσβεία, ρε φίλε. Όχι, μου λέει, επειδή είμαι Καναδός πολίτης και σαν Καναδός πολίτης, έχει όλος είναι Έλληνες. Μάλιστα, τι θα του πούνε. Δεν σου δίνω το έγγραφο, αφού σας την εντολή από το λογαριασμό μου να φύγουν ενημερώσεις. Άρα είναι υποχρεωμένοι να σας δω τις ενημερώσεις. Δεν πειράζει. Φεύγει, γεια σου αρχηγέ μου, φιλιά, κακό, όλοι μαζί, του λέω κοίταξε. Να έρθεις ότι με είδες στη φυλακή και να βγεις μετά σε εκπομπή και να δεις τον κόσμο. Είδα στη φυλακή και είπα που Αρτέμι, μου είπε ο Αρτέμις, όλα αυτά του λέω είναι γελιότητες. Ο Αρτέμις ό,τι θέλει, πολύ σε εκπομπή δικιά του. Δεν χρειάζεται εσένα να μεταφέρεις μήνυμα, είσαι λίγος. Εσύ μιλάς με μένα. Άρα θα βγεις και θα πεις, μου είπε ο Αρτέμις, θα σας πω. Μα ό,τι θέλω εγώ τον πόνος μου. Θα βάλω εσένα τηλεφώνα. Που δεν σε βλέπω κιόλας δηλαδή, έτσι. Δεν υπάρχει για μένα. Απλά έρθες να με δεις, να σου κάνω μετά το χατήρι. Και ουσιαστικά δεν κάνω το χατήρι του Κωνσταντζάκη. Κάνω το συνελλήνων μου. Έρχεται αυτός και μου ζητάει πυροξούσιο. Περνάνε 5 μέρες, δεν έχει στείλει το πυροξούσιο, αλλά με παίρνει η πρεσβεία τηλέφωνο και μου λέει, κύριε Σφαίρα, γεια σας, έχουμε ένα χαρτί εδώ, να έρθουμε να το υπογράψετε. Θα έρθετε να το υπογράψω. Λέω, δεν γνωρίζω ποιο χαρτί έχετε. Αν δεν έχω το χαρτί στα χέρια μου, δεν μπορώ να υπογράψω τίποτα.
Μα λέει είναι ένα το οποίο δεν γίνεται τίποτα. Καλά. Έχει πάει τον μπάσταρδο στην πρεσβεία και έχει δώσει το χαρτί στον πρέσβη. Εγώ δεν το έχω. Γύρευε τι πιο εξουσία έχουν. Μπορεί, βέβαια στα γραφεία η πληροφορία που ήρθε είναι τόσο ανόητος και τόσο αποστάτης ο Βλάκας που έχει πει σε κάποια γραφεία και σε κάποιους συνεργείς, τα μηνύματα έχουν έρθει ότι ο Κωνσταντακάτος λέει ότι έχει πυροξύσιο από σένα και θα πάρει πυροξύσιο για να κατεβάσει τα λεφτά να κάνει. Γύρευε τη ιστορία, αλλά είχα στο μυαλό τους αυτό και κάτι άλλα μπάσταρδα αποστάτες αύρας. Και ήρθαν στη φυλακή, μπας και μου πάρουν κανένα χαρτί. Το ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Του λέω ρε εσύ Βαγγελή, γιατί δεν έδωσες στον Αλέξο. Ο Αλέξανδρος μου λέει δεν τον σηκώνει και δεν μου έχει δώσει το έγγραφο. Του λέω Βαγγελή δεν θα δώσεις το έγγραφο που θέλεις, εσύ μου το ζήτησες. Εσύ μου το ζήτησες, δεν το ζήτησα εγώ. Γιατί δεν δίνεις το έγγραφο στον Αλέξανδρο. Να δούμε τι ακριβώς είναι. Με ένα πλώμο ρε μου λέει. Και γιατί μου βάλεις τον Αλέξανδρο που λέει, δεν πιστεύεσαι. Του λέω αγαπητέ μου φίλε, εγώ δεν έχω πίστη, θα είμαι και μέσα στην πίστη. Ρε τι να πεις στο Ευαγγέλιο, το έγγραφο σου θέλεις αυτό το πάρεις. Θα το κάνουμε όπως το γουστάρω εγώ. Πίστη. Θα έχω εγώ εμπιστοσύνη. Μα αφού δεν έχω πίστη, θα είμαι και μέσα στην πίστη, που σημαίνει εμπιστοσύνη είναι μέσα στην πίστη. Πλάκα μου κάνεις. Και δεν είναι πράγματα αυτά, δεν με εμπιστεύες. Ρε δεν εμπιστεύομαι. Ούτε που σε βλέπω του λέω, για τσίχλα είσαι. Τσίχλα είσαι, δεν σε βλέπω καν, δεν υπάρχεις για μένα. Χατήρια κάνω, το θες. Καλά είναι απλό μου λέει, παιδί μου. Και άμα είναι απλό του λέω Βαγγελή, πέφτω μου τώρα να το γράψω εγώ, θα στο πω να συμφωνήσουμε ότι αυτό θα φτιάξουμε. Και αρχίζω και γράφω γιατί αυτό δεν ξέρει να γράψει τίποτα. Δεν γράφει. Δεν ξέρω ποιος του γράφει. Και βγαίνω λοιπόν στο έγγραφο και του λέω εξειδωτώ τον κύριο Βαγγελή τώρα και τον κύριο Αλέξανδρο Μιλαξάντρο όπως αντίε μου παραλάβουν ενημερώσεις και έγγραφα του λογαριασμού μου του τάδε λογαριασμού μου που είναι το Sovereign Democracy of Hellas και για την Κύπρο, στην τράπεζά σας, Modern. Ωραία. Το έγγραφο αυτό που θα παραλάβουν δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πουθενά. Η αξιοδιώτηση αυτή δεν έχει καμία άλλη ισχύ. Είναι μόνο για να πάρουν το έγγραφο αυτό. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τίποτα άλλο. Το έγγραφο θα χρησιμοποιηθεί μόνο από μένα για κάθε δικιά μου νόμιμα χρήση και δεν έχουν δικαίωμα να το πιστοποιήσουν, να το εμφανίσουν πουθενά παρά μόνο να μου το δώσουν εμένα. Αυτό δεν θέλει Ευαγγέλη. Μπράβο. Πήγαινε. Φυσικά δεν υπάρχει κάτι να πάρω που δεν έχω, αλλά του το έδωσα. Αυτό θες Βαγγέλη, ωραία. Δίνω εντολή, φτιάχνω το ρεμπαγιά αυτό να το γίνω. Και φέρε μου την πρεσβεία να υπογράψει. Όταν ο Βαγγέλης το άκουσε αυτό, δεν τον εβόλευε. Γύρευε τι άλλο έγγραφο μου ετοίμαζε να το υπογράψω γρήγορα για να του έχω εμπιστοσύνη του βλαμμένου του ηλίθιου. Αλλά τέλος πάντων όλοι προσπαθούν. Ωραία μου λέει, την Τρίτη μου λέει θα έρθει η πρεσβεία να το κάνει. Τη Δευτέρα βγάζει εκπομπές. Αυτά για να καταλάβετε την πάσα αλήθεια και όλη αυτή τη γελιότητα της αποστασίας η οποία έχει πολλά πρόσωπα αλλά και γελιότητα. Μου ζητάει να του κάνω πυροξύσιο. Δεν μου δίνει το κείμενο. Αναγκάζομαι να του πω αυτό θέλεις, ναι. Και φυσικά που δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Και δεν ξέρω τι άλλη σιωνόσπορη είναι από πίσω του και μασονόσπορη. Βλέκαν αυτό το βλαμμένο μπάσκετ τη φλακή για να πάρει πυροξύσιο από το Σώρα. Φυσικά δεν μπορεί να πάρει γιατί αυτό το πυροξύσιο είναι μόνο για να πάρει χαρτί, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Άντε πάρ' την ενημέρωσή μου. Φυσικά την ενημέρωση του λογαριασμού μου την είσαι εμένα, την κρατάς εσύ, δεν την κάνεις. Να την βγάλεις στον αέρα το δικό μου το χαρτί. Δηλαδή θα βγάλουμε στον αέρα τους κωδικούς μας και τα πάντα. Γιατί όλα εδώ ρε βλάμενο, για να κάνεις εσύ λεζάντα. Σας είπα, είναι ηλίθιοι, είναι χαζοί οι αποστάτες. Αυτά τα παιδιά τώρα χρησιμοποιούν τώρα για αποστάτες. Να νικήσουν εμένα. Τώρα θα νικήσουν εσένα στην Έλληνα. Θα αγγίσει εμένα αυτό το λαμμένο, κάθε ηλίθιο τέτοιο που ήρθε δίπλα μας, δεν τα είδατε πως είναι. Εσένα κάτι σε νικάει. Αυτό το μόδι. Τι να το κάνεις, ούτε βράστο, να το βράσεις δηλαδή, δεν βράζεις, θα το πετάξεις στο τέλος. Όπως και να έχει όμως, τέτοια περιστατικά θα έχουμε συνέχεια. Και αυτά τα περιστατικά θα πρέπει να κοπούμε. Αυτό πρέπει να λογίζεται ως δείγμα ή ως παράδειγμα, αν το θέλετε, για να βλέπετε τις αποστασίες. Να φεύγετε γρήγορα. Να το απομονώνετε. Και βάσιζας, σας είπα δεν μπορούμε να το διώξουμε από κάπου γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Αλλά τέτοιες παρλαπίπες, τέτοιους γελίους, δεν τους θέλει έγινε συνέλευση. Όχι, ούτε για μέλη. Ήταν θέμα χρόνου, καταρχάς δεν ήθελα για πουθενά. Έκανα τελευταία χατήρια συνελλήνω και δεν θα ξανακάνω άλλα. Αυτό που σας λέω αυτό είναι. Δεν θέλεις, άδρεφε φίλοι και μαζί του. Και είναι και μια μεγάλη ευκαιρία τώρα αυτό το περιστατικό. Με το νταμιτσανοκέφαλο να μας καθαρίσει και το σπίτι. Ωραία.
εκεί που θα μας υποχρεώσει να διώξουμε και μερικούς, οι οποίοι όχι μόνο δεν εκπροσωπούν, αλλά πραγματικά με προσβάλλουν για να μιλάνε ακόμα και για να γίνουν συνέλευση με τον τρόπο που το λένε και με τον τρόπο που το κάνουν, είναι ευκαιρία να τα πάρει μαζί του για να μην τα διώξουμε, να τα πάρει μαζί του και να φύγει. Έχει τέτοια έλογη μαζί. Να καθαρίσουμε το χώρο μας, και ήρθε και η ώρα, αν το θέλετε, να καθαρίσουμε και το χώρο μας. Δηλαδή, να καθαρίσουμε για την συνέλευση, να νοικοκυρέψουμε το σπίτι μας για να περπατήσουμε στις μεγάλες διαδικασίες που έρχονται και είναι δικές μας από εδώ και πέρα, δεν είναι κανένας άλλου. Έχουμε φτάσει σε μέγιστο όμορφο βαθμό, η οποία η αναδιοργάνωση τώρα των γραφείων μας και η ανασύσταση, αν το θέλετε, το άνθισμα που έχουμε τον τρόπο, έχουμε τη μέθοδο, έχουμε τα πάντα. Όπως θα τρέξει η τεχνική διαδικασία των λειτουργικών καταστατικών, αλλά και των πρωτοκόλων λειτουργίας των οργανισμών, θα έρθουν στο αποτέλεσμα. Έχουμε ήδη υποψηφίους, τους οποίους ξεκινάμε σεμινάρια αφού βάλουμε τα πρωτόκολλα. Άρα λοιπόν θέλω να κάνετε το εξής όλοι. Συστρατεύεστε όλοι. Τα πρωτόκολλα είναι σε τρία σημεία και για αυτά θα μιλήσουμε. Μετά τα πρωτόκολλα θα ξανακάνω εγώ εκπομπή και θα αναλύσω τα πάντα. Μετά την εκπομπή θα κάνουμε webinar με όλα τα γραφεία, με όλα τα μέλη, με όλες τις περιφέρειες και θα μπουν από εδώ και πέρα πολύ συγκεκριμένες δομές στο οργανισμό μας, στην στρατηγική μας, στην πορεία μας. Γιατί γράφουμε μια μεγάλη ιστορία και τώρα θα τη γράψουμε. Υπάρχει αποστατική δομή, η οποία είναι η ιστορία μας, η οποία αυτή μας κυνηγάει και είναι μια δικιά μας ιστορία, αλλά υπάρχει η πραγματική ιστορία που τη γράφουμε εμείς, είναι όλα γραμμένα. Υπάρχει ένα τεράστιο γνωσιακό επίπεδο το οποίο πρέπει να σοβαρέψουμε όλοι οι συνέγινες, να σοβαρέψουν όλοι οι άνθρωποι. Ξέρουν που θα έρχονται, ξέρουν που είναι, θα καταλάβουν ότι το γραφείο είναι το σπίτι τους, γιατί είναι οργανισμός και είναι ο οίκος ο δικός τους και δεν είναι το γραφείο της ώρα. Είναι η Ένωση, ουσιαστικά, αν θέλετε να μάθετε, είναι ένα δείγμα ισοπολιτείας στα γραφεία, διότι τα γραφεία είναι αυτόνομα ως πολιτείες τοπικές στη μεγάλη Ελλήνων πολιτεία. Είναι δηλαδή ένα, αν το θέλετε, όλα αυτά που γράφω ουσιαστικά, αν μπορείτε να τα διαβάσετε, θα καταλάβετε ότι είναι όλο αυτό που φτιάχνουμε. Έχει τεράστια σχέση αυτό που δημιουργώ, αυτό που χαράζεται, αυτό που εκτελείται και αυτό που μορφοποιείται με αυτό που γράφετε. Και αυτό που γράφω αυτό είναι. Δεν είμαι κάτι λιγότερο και περισσότερο από αυτό που είμαι. Ήδη τελείωσε ένα τεράστιο κείμενο η ελευθερία, που δεν είναι ελευθερία, είναι η ελευθερία είναι στο κείμενο της ισοπολιτείας και της ισοδυναμίας. Βέβαια, η πολιτεία που έχετε γραφτεί και ήδη έχει ανέβει είναι και πρέπει να είναι μέσα στα γραφεία μαζί με το αξιακό σύστημα. Θυμάμαι παλαιότερος όταν είχα βγάλει τις αξίες εδώ και 5-6 χρόνια. Μετά από 2 χρόνια μιλήσαμε για αξίες, καλά και στην πορεία έλεγε ο καθένας δεν έχει αξίες. Αυτό δεν είναι αξία, έχει φύγει από τις αξίες. Τελικά δεν καταλάβατε τι είναι αξίες, είτε η ανάγκη του αξιακού και οι δύο νόμοι να καταλάβετε τι είναι αξίες. Έτσι τώρα εκεί έξω δεν μπορεί να πει κάποιος, έχει φύγει αυτός από τις αξίες, δεν έχει αξίες. Κανείς δεν έχει αξίες. Πρέπει να μπούμε στις αξίες. Άρα υπάρχει μια τεράστια δυναμική να μπούμε στις αξίες. Σε ένα τεράστιο αγώνα να μπούμε εμείς στις αξίες. Που αυτό δεν έχει συμβεί. Άρα δεν μπορεί κάποιος εκεί έξω να λέει εσύ 6 εγώ δεν έχω. Ούτε να χρησιμοποιείς μία από αυτή σύμφωνα με το αξιακό και την ανάλυση του, γιατί όλες είναι μία, σε μία ολότητα. Όπως και να έχει, είναι τεράστια θέματα που θα πρέπει να αντιληφθείτε και θα πρέπει να συστρατευτούν όλοι οι μηχανισμοί μας, ώστε. Τα πρωτόκολλα λοιπόν τώρα χωρίζονται σε τρία. Το πρώτο πρωτόκολλο είναι το Συμβούλιο των 36, το οποίο έχει ανακοινωθεί ήδη και θα ξανανακοινωθεί για να συνδεθεί με τα άλλα δύο. Το επόμενο πρωτόκολλο είναι των περιφερειών. Οι περιφέρειες λοιπόν αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε μια λειτουργική δυναμική. Σε μια λειτουργική δυναμική όπου το 14μελές είναι ο πρόεδρος. Κανένας μέχρι τώρα δεν έχει ορίσει τι κάνει ο πρόεδρος στον οργανισμό. Σήμερα και από αύριο, που θα, από αύριο για να ξέρετε, όλα τα πρωτόκολλα θα είναι στα χέρια όλων των περιφερειών, όλων των διοικητικών συμβουλίων όλων των οργανισμών. Υποχρεούστε όλοι να τα διαβάσετε, υποχρεούστε να τα κατανοήσετε, ενδεχομένως θα φωνάξετε και τα μέλη σας, γιατί εντός μια εβδομάδα από την ώρα που θα παραλάβετε τα πρωτόκολλα θα πρέπει να τα μελετήσετε, να τα κατανοήσετε και να μας στείλουν όλοι οι οργανισμοί, τα γραφεία, η συνέλευση αλλά και οι περιφέρειες αναφορά αιτιολογημένη συμφωνία, που σημαίνει συμφωνούν, αλλά ναι, αιτιολογήστε γιατί συμφωνείτε. Και αν υφίσταται οποιοδήποτε συμπληρωματικό άθρο,
που θέλουν να προβάλλουν ότι μπορούν να μας προτείνουν. Να μας προτείνουν ότι μπορούμε να βάλουμε και αυτό για να θωρακίσει και να κλειδώσει καλύτερα όλος ο μηχανισμός της Ελλήνων Συνέλευσης. Μπορούν να το κάνουν λοιπόν. Άρα για να κάνουν κάτι τέτοιο πρέπει να το μελετήσουν και να το διαβάσουν. Και φυσικά με όλα τους τα μέλη. Που μέλη είναι και ήδη και βέβαια θα πρέπει κάθε μέλος να είναι δυνάμει. Πώς έρθει τώρα. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, δεν ξέρει κανένας τι είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Σήμερα, μέχρι σήμερα δεν ήξερε κανένας τι κάνει ο Γενικός Γραμματέας. Από αύριο θα καταλάβετε τι κάνει ο Γενικός Γραμματέας, όπως θα διαβαθούν και θα πρέπει να γίνει και εκπομπές κατανόησης. Γιατί και το μέλος, όλες αυτές τις ιδιότητες και άλλες χιλιάδων θέσεων, πρέπει να τις κατανοήσει κάθε μέλος που θα πάρει. Που θα μπει στη διαδικασία. Βέβαια εσείς εννοείτε μέλη κάποιος που γράφετε. Δεν είναι έτσι, όλοι είστε μέλη. Πρώτα ήσασταν μέλη και μετά πήρατε θέσεις. Άρα το μέλος, το οποίο περιγράφεται στον τοπικό οργανισμό, τώρα θα καταλάβετε τι είναι το μέλος. Όλοι εκεί έξω δεν έχετε καταλάβει τι είναι το μέλος της Ελλήνων Συνέλευσης. Περιγράφεται και αναφέρεται σε ειδικό κεφάλαιο στους τοπικούς οργανισμούς, εκεί που αναφέρεται τι κάνει ο πρόεδρος, ποιος είναι ο πρόεδρος, τι αρμοδιότητες έχει, τι υποχρεώσεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείας, ο Γενικός Γραμματέας, εκεί περιγράφεται και το μέλος. Και από πάνω είναι όλες οι ειδικότητες των περιφερειών. Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Γραμματέας Ταμείας, Διευθυντής Γραφείου, Σύμβουλος Δράσεων, Σύμβουλος Τύπου, Σύμβουλος Νομικού, Σύμβουλος Παραχωρήσεων και Ειδικών Συμβάσεων σε κινητά και ακίνητα, Σύμβουλος Καταστατικής Λειτουργίας Εσωτερικού-Εξωτερικού Κανονισμού και Δεοντολογίας, Σύμβουλος Οικονομικού, Σύμβουλος του Τεχνικού Δασκευαστικού, Σύμβουλος Πρόωθησης και Οργάνωσης Στόχων και Σκοπών και Αξιολόγησης Αυτών, Σύμβουλος Ελέγχου Διαφάνειας Τεχνικών Θέσεων και Απόλυτων Λειτουργικών Συμπεριφορών. Άρα δομείται όλη η σύσταση του οργανισμού μας. Άρα δεν μπορεί κάποιο μέλος να κάνει ή να λέει ό,τι θέλει, να περιγράφει, να γράφει ή να εμπαίνει, άμα το θέλετε, σε οποιαδήποτε έκφραση και προβολή, ακόμα και εκπομπή, που θα μολύνει, θα βλάψει τον οργανισμό, τον οίκο του και τον ίδιο. Αυτά αρχίζονται, συμπεριφορές κόβονται, άρα τέτοιες συμπεριφορές που σας είπα προηγουμένως στην εκπομπή, αλλά και η τελευταία του Πανίπλακα, αυτές θα κόβονται αμέσως. Δεν θα μπαίνεις σε μια τέτοια λειτουργία. Έχεις ήδη λειτουργικό σύστημα δικό σου και δεν θες καρκίνους γύρω σου. Είναι δυνατόν να θες να λερωθείς, να έχεις καινούργια ρούχα τα πάντα και να μολύνεσαι με όλη αυτή τη διαδικασία. Τελειώνει. Οπότε, ο Γενικός Γραμματέας παίρνει μια άλλη όθηση. Καταρχάς δεν καταλάβατε κανείς ότι ο Γενικός Γραμματέας νομίζετε ότι στα γραφεία μας είναι κάποιος που γράφει. Μην κάνετε λάθος. Ο Γενικός Γραμματέας είναι παντός επιστητού. Θα καταλάβετε τώρα, Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Γραμματέας ασχολείται με όλες τις συμπεριφορές όλων των μελών και οτιδήποτε αυτό συμβεί. Αν δεν το επαναφέρει με δύο συστάσεις του, αμέσως το διώχνει. Μπα συνεχίσει να αμέσως τώρα. Δηλαδή φανταστείτε τι είναι συμπεριφορές ή άλλες συμπεριφορές. Υπάρχουν τεράστιες γελιότητες που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, όπου μας κρατάνε πίσω σε πολύ σοβαρή κατάσταση που πρέπει να εισέλθουμε. Μας κρατάνε πίσω με τόσο τεράστιο γνωσιακό. Και αντιλαμβάνομαι, και δεν μιλάω για τα πλανεμένα, για τα ζώα αυτά που εκπέμπουν όλες αυτές τις γελιότητες. Μιλάω για τους άλλους που παρακολουθούν και κάνουν like. Υπάρχει ένα περιστατικό, καταρχάς θυμηθείτε ένα περιστατικό από τη Χαλκίδα Δαμιανού, ανώτη Λαχανέμπορου, που έλεγε ότι είναι ο Απολλώνας και 15 άτομα γράφανε από κάτω ότι έλεγε αυτός ο Πανίβλακας. Αυτά πρέπει να τα αποβάλλετε ως τα σημεία αναφοράς της γελιότητας. Και πώς είναι δυνατόν εγώ από τα 15 άτομα αυτά, τα 7 τα γνώριζα προσωπικά. Είδα άνθρωπο 62 χρονών εκεί πέρα, δεν κολλέψει. Του λέω αυτός ο άνθρωπος τώρα τι κάνει. Προβάλλει τις γελιότητες αυτού του αφοδεύματος, όλες αυτές τις πίπες. Δεν είναι δυνατό, δηλαδή πραγματικά με ξεπέρασε. Δηλαδή είδα την Τζούλου, είδα κάτι άλλο παιδιά, τον Μακαπούκα, είδα κάτι άλλο. Και γράφαν όλες τις ίδιες γελιότητες που δηλαδή δεν μπορούν να τις θυμηθούν, να τις φως στον αέρα γιατί τους δίνω και αξία. Κάτι τρελά πράγματα. Βλέπεις αυτό τον ανόητο πάλι στη Χαλκίδα πάλι. Βλέπω τώρα έναν Καραγιάννη, δεν ξέρω ποιος διάλογος είναι αυτός, ο οποίος δηλώνει συνέλληνας. Και πάει στο προφίλ του και γράφει, γεια σας παιδιά, λοιπόν, κοιτάτε, σήμερα σας έχω πολύ καλά νέα. Ναι, άντε, πες. Λοιπόν, κοίταξε ο Ντραμ, μίλησε με τις φωτεινές δυνάμεις και υπόγραψε ότι θα ελευθερώσει αυτούς και θα γίνει αυτό, εκείνο. Και από κάτω οι άλλοι του λένε, άχρε Κυριάκο μου, μπράβο βρε παιδάκι μου, αχ, θα κοιμηθούμε ήσυχα τώρα. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή πραγματικά με ξεπερνάει, λέω, πλά. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν βοήθεια. Αλλά απ' την άλλη δεν γίνεται αυτά τα ζώα να λένε ότι είναι συνέλληνες και ότι ανοίγουν σε γραφείο.
Αυτό δεν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να κόψουμε όλες αυτές τις γελιότητες. Αλλιώς δεν συμμορφώνεται και το πλανεμένο, το ζαβό. Και μου είπανε εμένα, ναι, με ενημερώσανε εμένα, έχω ενημέρωση μεγάλη, βέβαια, πήρε ενημέρωση από τον Όλυμπο, δεν ξέρω που περί το ζώο, το όρθιο, τον μπασταρδο ζώο, και τους λένε, και λένε και οι άλλοι, άρε παιδί μου, άντε ρε παιδί μου, άντε και να κοιμηθούμε ήσυχα. Λέω, δεν είναι δυνατόν ρε παιδί, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό ρε παιδιά, συμβαίνει, όλοι αυτοί είναι ψηφοφόροι, ψηφίζουν αυτοί οι διάολοι. Με αυτούς τους ανθρώπους τώρα θα συνεργαστείς, δεν πρέπει να τους αφηγήσουμε να μιλήσουμε. Καλά το άλλο που λέει, άντε έχουμε ένα άρρωστο. Το άλλο από κάτω, που είναι και συνέλληνες δίθεν. Μπράβο, like, ναι, έτσι είναι, ναι, το ξέρω και εγώ, το έχω ακούσει, μου το είπε και αυτός, μου το είπε και εκείνος. Καμία σχέση με τον αγώνα μας. Καμία σχέση με την ίδια συνέλευση. Καμία σχέση να μαζέψουν τίποτα. Καμία σχέση για μένους, καμία σχέση για δράση, καμία σχέση τίποτα. Είναι συνέλληνες αυτοί. Ρε είστε καλά. Ή πραγματικά αυτό σε σημείο να τα πω τώρα δημόσια. Ρε είστε καλά. Ρε τι κάνετε, ρε γκέξε, ρε. Δεν τρολαθήκατε όλοι με την κάθε γελιότητα. Ωραία, να δούμε που θα φτάσει. Ωστόσο εμείς πρέπει να θωρακίσουμε όλο μας τον οργανισμό από τέτοιες συμπεριφορές. Ο Γενικός Γραμματέας λοιπόν μου έχει δει αυτό το γελίο υποκειμενάκι. Να κάνει όλες αυτές τις γελιότητες. Δεν μπορεί να είναι συνέλληνες. Ας κάτσει λοιπόν να γράψει τις παπαριές του και να μιλεί ότι είναι συνέλληνες και ούτε μπορεί να είναι σε κάποιο γραφείο. Δεν μπορεί λοιπόν να προσβάλλει τον οργανισμό. Εδώ φτάσαμε σε επίπεδο να πούμε να μου γράφουν στη δημογραφία μέσα. Ότι είπατε λέει κύριε Σόρα, λέει, το λέει δικογραφία. Έτσι ξεκινάνε τα ζώταλα. Είπατε λέει να πούμε ότι πουλάγατε τεχνολογία του Απολώνα. Εγώ ρε μπάσα αρδίπα. Ναι λέει δεν το είπατε εσείς το Πολαμπράκης. Δεν το είπε έτσι αλλά δεν το είπα εγώ. Εδώ μέσα γιατί μου το έχετε εμένα. Επειδή είπε ο Γεωργιάδης. Φανταστείτε τι ρετσινιές και τι γελιότητες έχουμε. Και έχω τόσα γραπτά υπογεγραμμένα. Και μόνο μία βλακεία που είπε ο Λαμπράκης με κυνηγάει ακόμα και τώρα. Ρε παιδιά δεν γίνεται αφού ό,τι κάνετε μου το κολλάνε στην πλάτη. Δεν μπορεί να συμβεί. Και δεν μπαίνω και δεν υπάρχει λόγος κανένας. Είμαστε αυτό που γράφουμε, αυτό που υπογράφουμε, αυτό που αποδεικνύουμε, αυτό που κάνουμε. Άντε στο διάλο ρε βλάμενα μα δεν καταλάβατε. Μας έχετε προσβάλει πολύ. Και δεν θέλουμε καμία άλλη γελιότητα, καμία άλλη προδοσία. Αγάστε λίγα από εκεί. Μα να μην έχεις φέρει ένα μέλος, μα να μην είσαι πουθενά και να κάθεσαι να βρεις τον πρόεδρο, να αγκαλιάζεις εμένα. Αδερφέ μου πρόεδρε, άντε συνέγινά μου λέω ναι. Και φεύγει από εδώ και μετά με βρίζει. Αυτή η αντίφαση, η ευκολία του να με χαιρετάς, να με φυλάς, πρόεδρε μου όλα εδώ μαζί σου τα πάντα και μετά με βρίζεις. Δεν είναι μόνο η μη τρελή, δεν είναι μόνο τρελή. Είναι τόσο καθεστοτική που δεν πάει άλλο. Πραγματικά με ξεπερνάει, έχω ζήσει τόσα πράγματα. Γελιότητας και προδοσίας και όπως και με τα άλλα. Και τα άλλα. Αρτέμι μου, δίπλα τα είχα τα ζώα, κοιτάτε τι λέγανε μετά στα αρχιτικά τους. Μα κοίτα αυτό το πρόσφατο τώρα. Ήρθε να με δει, άντε να σου δώσω. Αρτέμι μου όλοι μαζί τώρα, ναι για την λαδάρα μας. Μαλακίες μου λέει. Δεν του έκανες το χαρτί να σου πάρει το χαρτί, πήγε και σε βρίζει. Ρε παιδιά. Εντάξει. Συστρατεύουμε λοιπόν τον πολιτικό μας φορέα. Συστρατεύουμε την τεράστια δυναμική μας. Υπάρχουν τεράστιες εξελίξεις που θα έρθουν, τις οποίες δεν γίνεται να τις ανακοινώνω όπως αυτά τα ζωντόβολα. Και φυσικά, όλο το μεγάλο μυστικό είστε εσείς. Σχεδόν εγώ δεν έχω μυστικά, άσχετα αν έχω, αλλά εσείς είστε το μυστικό. Η Ένωση είμαστε το τεράστιο μυστικό. Το οποίο το έχουν καλά κρυμμένο και εμφανίζεται μέσα από τα τωρινά μας κείμενα. Άρα λοιπόν, οι γενικοί γραμματείς θα εκφωνήσουν όλα τα πρωτόκολλα. Όλα τα γραφεία τα παίρνετε αύριο και οι περιφέρειες. Είστε αναγκασμένοι να μπείτε να λειτουργήσετε και να πάρετε απόφαση και να αναφέρετε στο Κεντρικό Συμβούλιο στο 36. Συμφωνία ή συμπληρώματα, αν το θέλετε. Ή τι θέλετε να προτείνετε, το οποίο να ανοιχτό για γενική συνέλευση, προτείνετε οτιδήποτε άλλο ή άλλη στάση διαδρομής θωράκισης. Ακόμα και θέσεις, αν το θέλετε, που θα διευκολύνει τη θωράκιση και την ασφάλιση του οργανισμού μας. Ανασυπληρώνετε τα πάντα. Βγαίνουν δράσεις πολύ συγκεκριμένες πώς θα γίνουν. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο μηχανισμό να εκτελέσουμε. Φυσικά ανασυστήνεται το νομικό τμήμα, ανασυστήνεται το κατασκευαστικό, ανασυστήνεται όλη η δόμηση, το πώς το γραφείο αποκτάει μέλη. Μη σας ανησυχεί αυτό. Θα σας πούμε ακριβώς τι θα κάνετε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Αρκεί μόνο να σουβαρέψετε. Αυτό το περιστατικό, σαν αυτό, δεν θα έπρεπε να έχει πάρει καμία διάσταση. Θα έπρεπε να είναι στο βούρκο. Μπα, πρέπει να φεύγει. Γιατί είσαι ένα τεράστιο κόσμο σοβαρό να το πάρει. Αυτό θα σουβαρευτεί αν έρθει πιο κάτω.
Μην του αφήνεις να βγάζει την τρέλα του, τη γελιότητά του. Όταν σφίξεις και ξέρουν ότι σε αυτεκανά της Ελλήνων Συνέλευσης δεν περνάει και δεν γίνεται γελιότητα. Όλοι αυτοί έρχονται γιατί σας βλέπουν πυρεπείς. Άρα κάθε πυρεπή που βλέπουν νομίζω θα τον κερδίσουν. Άρα το καθεστώς θα πολεμάει συνέχεια και θα έχει τέτοιους. Αυτά θα κοπούνε όταν εσείς σοβαρέψετε. Όσο εσείς δεν θα είστε σοβαροί και θα πελαγοδρομείτε. Ναι, είναι και έτσι, είναι και λίγο έτσι. Είναι και λίγο έτσι. Εντάξει μωρέ, είναι και λίγο έτσι. Ναι, όπως το δει ο καθένας. Τι λες ρε. Τι λες ρε λαμένο. Άντε είσαι αφήσει 20 πόρτες ανοιχτές. Κόρνη, κλείστα όλα μπαμ, δεν περνάει κανένας. Αυτό είναι έτσι. Και αυτό κάνουμε αυτό. Και αυτό το κάνουμε όλοι. Δεν ξαναπερνάει τίποτα. Και δεν θα δοκιμάζουν προδότες και τέτοιες καταστάσεις γελίες. Όσοι αυτοί να σε βάλουν προδότες να μας προδώσει. Δεν μπορεί. Πάντα γελίοι θα έρχονται. Και πάντα θα έρχονται από το κοντινό περιβάλλον. Εντάξει, αυτό το μπαστάρδι ήρθε από μακριά, βόλτα έκανε. Δεν το έφυγε κανένα βόλτα. Τι δεν είσαι γραφεία. Φυσικά οι Έλληνες το πήρανε. Πολλοί Έλληνες, πολλοί, το 90% το πήρανε χαμπάρι πάρα πολύ και το διώξανε. Αφού με πήραν και κάποια μηνύματα και μου λένε τι θέλει αυτός ο βλάκας μου, τι μας λέει. Τι θέλει ρε παιδιά, λέει. Αφήστε δε να δούμε τι θέλει. Πάρτε τι θέλει. Ορίστε τι θέλει. Και στις πάρτε γραφεία με πήραν όλα τηλέφωνα τα παλικάρια. Μου λέει τι κάνουμε αρχή, γιατί είναι αυτός. Τι είναι. Ένας μπάστατος που ήρθε τόσο γύρω και δοκιμάζει τη μοίρα του. Είδε και σε είδε. Ναι, του λέω. Είδα τον Αρτέμι και τόσοι άνθρωποι με έχουν δει, όλοι με έχουν δει. Δεν έχει άλλη κινητήριο δύναμη να πει. Αυτά τα περιστατικά κόβονται. Ήδη έχουν ετοιμαστεί τα πρώτα λειτουργικά πρωτόκολλα, τα οποία θα διαβαστούν από τον Γενικό Γραμματέα του Πολιτικού Φορέα Αλέξανδρο Μεταξάτο, από τον Γενικό Γραμματέα της Ελλήνων Συνάδελφης της Κεντρικής, τον Νικόλα Μενεγή, και από τον Σύμβουλο της Κεντρικής Ελλήνων Συνέλευσης, τον κύριο Πλόσκη. Άρα λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία. Θα ακούσετε, αύριο θα γίνει η εκπομπή και η εκφώνηση όλων των πρωτοκόλων. Αύριο θα έχετε όλα μπροστά σας τα πρωτόκολλα. Θα τα βλέπετε εκφωνημένα και θα συζητηθούν πολύ συγκεκριμένα. Θα αντιληφθείτε στην απόλυτη ακρίβειά τους όλα τα πρωτόκολλα. Ξεκινάμε ήδη δυναμικά. Ήδη θα υπάρξουν νέα πράγματα που θα θωρακίσουν το φορέα μας. Ήδη θα κάνουμε webinar μετά με τα γραφεία, με τις περιφέρειες. Μαζεύτε τις ερωτήσεις σας. Αλλά οι ερωτήσεις να είναι κυρίαρχες για όλους. Μην μείνουμε σε προσωπικά. Μαζεύτε κυρίαρχες ερωτήσεις λειτουργίας του γραφείου και του φορέα σας. Όλα τα γραφεία αναδομούνται, άμα το θέλετε, με έμψυχο υλικό και με δυναμικό που βγαίνει από τις περιφέρειες και από την κεντρική. Είναι μια τεράστια πρωτόγνωρη, άμα το θέλετε, οργανωτική γραμμή και δομή, η οποία κλειδώνει και διαπαντός για τώρα. Αργότερα θα αλλάξει και θα συμπληρωθεί με άλλα πράγματα. Τώρα λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτό. Αμέσως μετά τα πρωτόκολλα την επόμενη μέρα θα κάνω πάλι εκπομπή που θα εξηγηθούν όλα και τα πάντα, η στρατηγική, πώς πάμε, πού πάμε και τι πρέπει να συμβεί. Σαφώς με ακούτε μόνο με φωνή, ας αρκεστούμε σε αυτό τώρα μέχρι τις νεότερες διαδικασίες. Μου λείπετε όλοι, σας νιώθω όλους. Πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω, είναι μαζί μας, πρέπει να σοβαρευτεί ο πυρήνας της Ελλήνων Συνέλευσης και περιμένουν, θα έρθουν νέες ψυχές, οι νέες ψυχές που θα έρθουν θα είναι πιο, θα έχουν μεγαλύτερη ενθύμηση, θα είναι πιο ενημερωμένες και ξεκινάνε μια πραγματική πολιτική αλήθειας της Ελλήνων Συνέλευσης. Μόλις στήσουμε τη διοίκησή μας, η οποία θα μας πάρει 500 μέρες μέχρι να στήσουμε τις δράσεις και όλα. Πραγματικά είναι η ώρα που θα πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία, να αντιληφθείτε και το μέλος το ίδιο, αλλά και τις ιδιότητες που έχει ο καθένας. Ίσως υπάρχουν και ανασυστάσεις, άμα το θέλετε, σε συμβούλια, γιατί τώρα θα πάμε σε υπεύθυνες θέσεις και θα πρέπει, είναι και ένας όρκος τιμής, άμα το θέλετε, για τις υπεύθυνες θεσμικές θέσεις που έχετε. Δεν μπορεί να έχεις πρόεδρος τώρα για να μην αντιλαμβάνεσαι, θα πρέπει, έχει μια τεράστια ευθύνη. Και θα πρέπει να καταλάβετε ότι ο κάθε τοπικός οργανισμός είναι ακριβώς το ίδιο με τον κεντρικό. Υγείας αξίας, υγείου βάρους, είναι το ίδιο. Είναι σε μια μεγάλη ισοπολιτεία. Τα δικαιώματα που έχει η Ελλήνων Συνέλευση η Κεντρική, το έχει και ένας τοπικός οργανισμός. Άρα αναμένουμε ότι κάθε τοπικός οργανισμός θα γίνει τόσο μεγάλος όσο η Κεντρική. Και μπορεί να το κάνει. Και δεν υπάρχει πουθενά, αν το θέλετε, εμπόδιο στην ανέλυξη κάθε τοπικού οργανισμού. Από το εξωτερικό μέχρι παντού. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος μπορεί να ανεληφθεί όσο θέλει. Έτσι χτίστηκε, έτσι θα γίνει, αυτές είναι οι πολιτείες. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, άπειρη τιμή και σεβασμό σε όλους τους συνελληνές μου. Έχουμε αρκετά να πούμε.
θα είμαστε συνδεμένοι συνεχώς για να βάλουμε τους συνδετικούς κρίκους, αλλά και τις συνθέσεις που πρέπει στο λειτουργικό μας σύστημα. Δύναμη φως. Τιμή μας, Πρόεδρε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς για σας.